Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Κώστας Πετρωτός και Βασίλης Βλαχόπουλος παίζουν μπάλα με την επικαιρότητα. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι. Ούτε και 10, παρά 6 δευτερόλεπτα. Παράπονο μην έχετε. Μια χαρά είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο. Στο Μετρόπολης 95,5. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα. Παλιότερα είμαστε 4 με 6. Μετάνια Δήμου, Κωστή Πετρωτό, Βασίλης Βλαχόπουλος στα μικρόφωνα. Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Με τους γνωστούς δύο τρόπους επικοινωνίας, γράφετε 955, αφήνετε κενό το μήνυμά σας στο 54045. Θα μας βρείτε και σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook. Έχει κάνει ανάρτηση ο Κωστής και εκεί τα μηνύματά σας. Τι ανακάλυψα σήμερα, καλησπέρα. Και εγώ ανακάλυψα μόλις τώρα κάτι. Ναι, τι. Το πρώτο rebounder μπορεί και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος της Α2. Είναι ο Κέσσαρ του Ηρακλή. Τα παπάδες, μαζεύει, παπάδες κάνει το παιδί. Σαν παιδάκια τους έχει. 11-3 προηγείται ο Ηρακλής του Έσπερου Λαμίας. Αγώνας κυπέλλου. Ανακάλυψα ότι πόσες μέρες είναι, 2 μέρες οι προηγούμενες που κάναμε εκπομπή Νέα Ώρα. Η ανάρτηση έμπαινε με ώρα 16.05. Ναι. Σήμερα το άλλαξε. Από συνήθεια. Από συνήθεια, ναι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Εδώ παίρνουμε τους καλεσμένους και προσπαθούμε να συντονιστούμε. Εντάξει, εκεί δεν κάναμε λάθος. Είχα μια αγωνία για τον καλεσμένο που έχουμε μετά τις 5.30, αλλά με το που το παίρνω τηλέφωνο, μου λέει κατευθείαν είπαμε μετά τις 5.30. Έτσι, όπα, εντάξει λέω. Καλά το είπαμε. Είμαστε καλά. Οπότε δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Τι γίνεται, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε θέματα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε και μεταγραφικά θέματα. Γιατί εκτιμώ ότι δεν έχει κλείσει ιστορία. Α, δεν έχει κλείσει ιστορία. Ναι, εγώ πιστεύω ότι για παραπάνω από μία ομάδα. Καταρχάς εκτιμώ ότι στις αθηναϊκές ομάδες η μεταγραφή Μαρσιάλ μπορεί να φέρει και άλλη μεταγραφή. Όπα, αντίδραση, όπως έκανε ο Γιαννακόπουλος με τον Οσμάν. Όχι μόνο αντίδραση, γιατί και αυτοί έχουν κάτι κενάκι. Ο Παναθηναϊκός έφερε ένα παίκτη εκεί στο 10, μπορεί να κάνει κίνηση. Και ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση. Γιατί τα συνηθίζει αυτά ο Μαρινάκης. Στον ΠΑΟΚ προέκυψε ένα θέμα τερματοφύλακα με τον Τζιφτσί που έχει πρόβλημα. Ας το περιμένουμε και εκεί. Γιατί υπάρχει μια σκέψη ότι έχουμε τον Κοτάρση και μετά είναι δύο πιτσιρικάδες. Οπότε έτσι, ας το δούμε και λίγο και αυτό. Και στον Άρη τα έλεγες χθες. Δεν έλεγες ότι μπορεί να πάρει ένα ακόμα. Εδώ ο Βαγγέλης με ρωτάει μια βόμβα. Τι, ποια είναι η βόμβα? Εδώ ο Βαγγέλης με ρωτάει μια βόμβα. Ποια είναι η βόμβα? Μου λέει Μπιλάρα, γεια σου Βαγγέλη. Ακούστηκε τίποτα για Βαγιανίδη και ΠΑΟΚ? Βαγιανίδη και ΠΑΟΚ υπόθηκε στην εκπομπή του Open. Ήταν προχθέσει 11 δημοσιογράφη. Όχι, αυτό ήταν άλλη κουβέντα. Ήταν γιατί δεν έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο. Δεν έχει υπογράψει και ότι είναι ένα παίκτη που αρέσει πολύ στο Λουτσέσκου. Α, υπόθηκε και αυτό. Αυτό είναι. Κάνε και δεν αρέσει ο Βαγιανίδης. Μισό λεπτό τώρα. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του μάνατζερ. Βέβαια, εννοείται. Πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση. Άπλωσε το τώρα. Ναι, υπάρχει περίπτωση να αφήσει ο Αλαφούζο τώρα τον παίκτη να πάει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Βούτυρο στο ψωμί. Δηλαδή ουσιαστικά ένα έμεσο τρόπο πίεση. Δεν ξέρω, να μην το χρεώσω ότι έγινε γι' αυτό. Όχι, δεν λέω αυτό. Okay, δεν λέω αυτό. Ναι, αλλά είναι βοηθό. Αλλά η Τάνια που έχει κάνει και σε ομάδα αντιλαμβάνεται και καλύτερα, έτσι δεν είναι, Τάνια? Βέβαια. Μέσο τρόπο πίεση. Κοίτα να δει, εγώ σε σένα θέλω να τον υπογράψω, αλλά να με πήρε και ο τάδε μου τηλέφωνο. Μ' αρέσει και στο Λουτσέσκου, ξέρω εγώ. Καλά. Αρέσει. Εγώ έχω συμβεί, ρε παιδί μου, να ξέρω ότι ο ίδιο παίκτη έχει προταθεί π.χ. τώρα, θα πω και την ομάδα, στην Ορεστιάδα 40 χιλιάρικα και έχει προταθεί ο ίδιο παίκτη στον ΠΑΟΚ. Με 120.000. Ναι, αυτό γίνεται στις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, στις μεγάλες ομάδες τις βάζουν να πληρώσουν ακριβότερα. Αυτό είναι. Και ο παίκτης έκλεισε τελικά με 40.000 στην Ορεστιάδα, έτσι. Αυτό είναι. Εγώ έχω άλλο θέμα που. Μπορεί όμως και ένας πρόεδρος να θέλει τον υπογράψει με 120. Και αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό για λόγους ισορροπίων πολλές φορές. Γιατί έχει παίκτες που έχουν υψηλά συμβόλαια. Λοιπόν, αυτό που είναι μια υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ, μια και μιλάμε για συμβόλαια. Και φαίνεται ότι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, καθότι υπήρξε μία πρώτη επαφή πριν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, είναι το να έρθει ο Κωνσταντέλιας σε συζητήσεις με την ΠΑΕΠΑΟΚ για αναπροσαρμογή του συμβολέου του. Είναι η εκκρεμότητα που μένει στον ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών. Ο Κωνσταντέλιας βάσει προσφοράς και αξίας αυτή τη στιγμή είναι ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος, διότι δεν γίνεται να παίρνει ένα 300 ο Τισουντάλι, ένα 400 ο Ντεσπόντοφ, ένα 500 ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, κοντά στο εκατομμύριο Τάισον
και ο Κωνσταντέλης θα παίρνει 550 χιλιάρικα. Ε, καλά, εντάξει. Εντάξει, λόγω προσφοράς... Okay, μη το λες μόνο στα 550, γιατί εμείς δεν θα δούμε ποτέ αυτά τα λεφτά. Ναι, εντάξει, για τον απλό κόσμο είναι πολλά λεφτά, αλλά σε σχέση με τα συμβόλαια που πληρώνονται... Σε σχέση με τον αγωνιστικό του ρόλο... Πρέπει να αλλάξει το συμβόλαιο και είναι κάτι άλλο στο μέχρι που το κέρδισε. Συμβόλαιο. Έχει μέχρι το 27, εντάξει, 27. Δεν έχει θέμα. Από πλευρά διάρκεια είναι καλυμμένος. Απλά είναι θέμα... πώς το λένε, προσφορά ζήτηση, τι σου φέρνω, γιατί έφερε στον ΠΑΟΚ δύο προτάσεις. Ναι. Μία από τη Σάλτσμπουργκ, 17,5 εκατομμύρια με ποσοστό μεταπόληση 18% κλπ. Η οποία απορρίφθηκε, και μία από την Μπενφίκα. Ναι. Όπως ενημερωθήκαμε, δεν είχε παίξει πολύ, έγινε μια ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Όταν έχει φέρει τέτοιες προτάσεις, 20 εκατομμύρια η μία, 17,5 η άλλη, με ποσοστό μεταπόληση κλπ. Είναι λογικό να πρέπει να τον ανταμείψεις τον ποδοσφαιριστή σου, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει με τα χρήματα τα οποία αγωνιζόταν ως τώρα, γιατί η αξία του έχει αλλάξει, έχει ανέβει επίπεδο. Και ισορροπιών, θα έλεγα εγώ, έτσι. Ναι, πέρα από τις ισορροπίες, είναι επιβράβευση. Όταν ο παίκτης αλλάζει κλίμακα και βλέπεις ότι ομάδες κορυφαίες φλερτάρουν μαζί του, πρέπει να αμείβεται ανάλογα. Αυτό το ξέρουν στον ΠΑΟΚ, έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα. Άλλωστε, από την πρώτη φορά που είχε αρνηθεί ο Σαββίδης την πρόταση στη Σάλτσμπουργκ, είχε υποθεί ότι θα ανταμειφθείς. Είχε μείνει η κουβέντα εκκρεμής, γιατί υπήρχε τότε το κεφάλαιο του Champions League, στο οποίο ήθελαν όλοι να ρίξουν το βάρος. Έγινε και μια έτσι άτυπη συζήτηση με στελέχη της ΠΑΕ. Όλοι ξέρανε ότι αυτή είναι η υποχρέωση και περιμένουμε, νομίζω, τις επόμενες μέρες. Εγώ πιστεύω μπορεί να κλείσει, ας πούμε, πρώτα μεταγραφική περίοδος ή στην επόμενη διακοπή, ενδεχομένως αρχές Οκτώβρη, να κληθεί ο Κωνσταντέλιας να το τελειώσει αυτό το θέμα. Με βάση τα λίγα που ξέρουμε από τις συζητήσεις, εκτιμάται ότι περίπου στο εκατομμύριο θα πάει το συμβόλαιο του Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν πάει και κάποιο πριν υπογραφής. Πάντως είναι ένα συμβόλαιο το οποίο το αξίζει, το έχει πάρει. Ήταν καταλυτικός περιστό να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μόνο την ενέργεια στο Βικελίδη στο τέλος, να θυμηθείς, φτάνει, και νομίζω αξίζει το. Βέβαια, ακόμα και το θέμα της ανανέωσης ενός συμβολαίου, ναι, το timing, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Συνήθως οι ομάδες θέλουν να μπουν στη διαδικασία συζήτησης με έναν παίχτη όταν δεν είναι καλά. Ιδέα ατζέντες όταν σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ναι, καλά, εδώ τώρα δεν πληρώνεις το τώρα. Πληρώνεις τα δύο χρόνια που έχει εκτοξευθεί. Εντάξει, έχει σημασία, ρε φίλε. Άλλο να πας και να είναι φρέσκια. Δηλαδή, τώρα φαντάσου να μιλούσε για ανανέωση την επομένη, ας πούμε, του Βικελίδη ή την επομένη της ασίστ που είχε δώσει με την ΑΕΚ τώρα. Αυτό θέλω να σου πω. Έχει σημασία και το timing. Θες να φύγει, δεν θα φύγει ποτέ, γιατί αυτή η λογική υπάρχει. Στην Ελλάδα. Όχι μόνο. Εντάξει, στην Ελλάδα σίγουρα υπάρχει. Ναι. Ξέρω περιπτώσεις ομάδων της Αθήνας μπάσκετ που καλούν τον παίκτη για να μιλήσει για ανανέωση και ο παίκτης ήταν καλά και έλεγε: άστο μου, ας το αφήσουμε σε κανένα δίμηνο να τελειώσει χρονιά και τα λοιπά, για να ανεβάσει την απόδοσή του και να ανεβάσει και την και αξία το κασέ του. Ναι. Βέβαια, και το κασέ του. Το άλλο θέμα θα το συζητήσουμε με καλεσμένο σε λίγο, για ενέργειες που κάνει ο ΠΑΟΚ για να γεμίσει την Τούμπα, γιατί δεν είναι γεμάτη η Τούμπα φέτος. Και σου κάνω πάσα, γιατί έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι στο πρωτάθλημα που η διαιτησία μας απασχολεί, Βασίλη, πριν έρθει το παιχνίδι. Ρε Κωστή, τώρα εδώ πέρα υπάρχουν δύο σενάρια. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι ο Μαρέσκα, έπειτα από τα όσα έγιναν πέρσι, αν πήρε λάθος απόφαση κτλ., δεν ήταν κατάλληλος το παιχνίδι. Εντάξει. Εγώ λοιπόν θα πάω με αυτό, ότι δεν ήταν κατάλληλος για το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό. Όπως και αν βέβαια μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τι έχουν κάνει και άλλοι διαιτητές όταν ήρθαν στην Ελλάδα και μετά ξαναορίστηκαν, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Τι μου κάνει εμένα εντύπωση. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Και τα δύο ενδεχόμενα καθιστούν τον Λανουά ακατάλληλο. Ενδεχόμενο νούμερο ένα. Δεν γνώριζε το πρόγραμμα του Μαρέσκα, δεν είχε μιλήσει μαζί του, προχώρησε στον ορισμό του και όταν έμαθε το πρόγραμμα αναγκάστηκε να τον απαλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος έχει κάνει προχειροδουλειά. Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος δεν κάνει για αυτό το πράγμα, δεν είναι επαγγελματίας. Ναι, είναι ερασιτεχνικός. Ότι είναι ερασιτεχνικός ο χειρισμός. Δεν το συζητάμε. Τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω. Δεν μπορεί να μην ξέρει στο κορυφαίο σου μέσα. Ναι, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι ο Λανουά, ανεξάρτητα αν πιστεύω στο Λανουά ή όχι, μπορεί να έχει υποπέσει σε τέτοιο πολύ σοβαρό ατόπιμα. Ναι. Ενδεχόμενο νούμερο 2. Τα ήξερε όλα αυτά. Ήξερε και το τι έγινε πέρσι. Παρόλα αυτά προχώρησε στον ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή, ήξερε και το πρόγραμμά του, αλλά μετά έφαγε τέτοια πίεση όπου αναγκάστηκε να κάνει ελαφρά επιδηματάκια, να κάνει πίσω και να αντικαταστήσει το Μαρέσκα. Αυτό σημαίνει μετά ότι και πάλι είναι κατάλληλος, γιατί είναι τρομερά ευάλωτος σε οποιαδήποτε πίεση δεχθεί. Το πιο αστείο ακόμα είναι η δικαιολογία, η οποία λέει ότι έχει αγώνα
την Πέμπτη, που είναι τέταρτος διαιτητής, και δεν προλαβαίνει να έρθει το Σάββατο το βράδυ που είναι το παιχνίδι. Όταν οι ομάδες βάζουν τους παίκτες την Πέμπτη στα αεροπλάνα στη Λατινική Αμερική για να έρθουν να παίξουν το Σάββατο. Θέλω να πω ότι εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω και υποψιάζομαι, γιατί δεν μπορώ να τα αποδείξω, μόνο αν ανοίξει ένα στοματάκι θα αποδειχθούν αυτά τα πράγματα, ότι προφανώς δέχτηκε τόσο μεγάλη πίεση από τον Ολυμπιακό, ο οποίος λόγω της ιστορίας με τον Χουάνκαρ, γιατί ήταν ο Μαρέσκα διαιτητής τότε, αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει και φέρνει ένα διαιτητή. Εγώ δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι έψαξα λιγάκι για να δω ποιος είναι αυτός ο διαιτητής που είναι δεύτερης κατηγορίας, μάλιστα. Mm-hmm. Ο οποίος στην. Τον θυμάμαι εγώ αυτόν. Πρόσφατα ασχολήθηκε μαζί του την καζέτα Τελοσπορ, γιατί έκανε μαντάρα στον αγώνα της Μόντσα με την Ίντερ. Ναι. Αλλά εμένα με ενοχλεί η μεθοδολογία. Εγώ δεν θα πω αν είναι κατάλληλος ο Μαρέσκα ή αν δεν είναι κατάλληλος, ή αν το Α ή αν το Β, γιατί έχουμε πέσει έξω και σε πολλούς διαιτητές. Εάν ισχύει ο λόγος. Και γενικά δεν μπαίνω. Είναι ερασιτεχνισμός. Ναι, είναι. Μπράβο, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ερασιτέχνης ο Λανουά. Ναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο κορυφαίο επίπεδο και ξέρει την κάθε, ας πούμε, λεπτομέρεια να λειτουργήσει τόσο ερασιτεχνικά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ενέδωσε πιέσεις. Καταρχάς από το πρωί, τα μέσα του Ολυμπιακού, όταν έγινε γνωστός ο ορισμός, ένα τηλέφωνο χτυπάει, ρε παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω. Ναι, όταν έγινε ο ορισμός, τα μέσα του Ολυμπιακού έκαναν επανάσταση. Συνεχίζει την πατήρια. Θα κλείσει, το κλείσα τώρα. Ναι. Ναι. Το κλείσα, κλείσει. Δεν είναι. Εντάξει, υπάρχει πρωτοσέλιδο σήμερα. Ναι. Έχει δύναμη το πρωτοσέλιδο τελικά. Βέβαια έχει δύναμη. Έχει δύναμη. Έτσι. Έχει δύναμη το πρωτοσέλιδο. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει πίεση, είναι δεδομένο. Η αλήθεια είναι ότι με το Λανουά υπάρχουν πολλά θέματα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνει τώρα ότι αυτό ο Ιταλό, ο δεύτερο που θα έρθει στο πρώτο λάθο, τι έχει να γίνει. Στο πρώτο λάθο. Εδώ τώρα δίνει και μια εξήγηση αυτό που συμβαίνει για μένα. Γιατί ο Λανουά, τέσσερις αγωνιστικές που παίζει τα βίντεο, δεν έχουμε, ή τρεις είναι, νομίζω την πρώτη δεν είχε, δεν έχουμε ακούσει να διαφωνεί με απόφαση διαιτητή. Δηλαδή επιλέγεις, ναι, αυτό το είπαμε, ναι. Επιλέγεις να δείχνεις μόνο φάσεις στις οποίες συμφωνείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα είναι επιλέγεις να δείξεις φάσεις που συμφωνείς, και ένα δεύτερο είναι ότι σε δείξε κάποιες φάσεις προσπαθείς να μας βάλεις και τρελούς. Ναι. Προσπαθεί να τα δείξει ότι είναι όλα καλά. Προφανώς μάλλον φοβάται τη δύναμη των μεγάλων. Δεν πας έτσι φοβικά πουθενά. Εδώ πρέπει να κάνεις τα πράγματα σωστά, να σκεφτείς ακόμη και αυτές τις πιέσεις από πριν, να πεις κάναμε σωστά τον ορισμό. Μην έχουμε κανένα πρόβλημα να το διασφαλίζεις για να προχωράς. Διότι είναι τόσο ποτισμένο με καχυποψία με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο, που ακόμη και να είναι ερασιτεχνισμός απλώς και να μην σκέφτηκες την παράμετρο αυτή, δεν δικαιολογείσαι. Το μυαλό θα πάει στο πονηρό και είναι φυσιολογικό. Πρέπει να αλλάξεις και να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Γι' αυτό και ήρθες. Παιδιά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το γεγονός. Δηλαδή, δεν γίνεται να μιλάς με ένα διαιτητή και να μην ξέρεις ότι παίζει άλλο μάτς και δεν μπορεί να δει να έρθει. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Να το πιστέψουμε. Μίλησε με τον διαιτητή ή πήγε στον πρόεδρο της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται να μην ήξερε. Δεν γίνεται. Άμα δεν ήξερε, δηλαδή. Δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ξεφτιλίζεσαι έτσι. Συγγνώμη κιόλας. Και την παραμονή, μάλιστα. Αν θυμάστε καλά, προχθές μάλλον αναφέρθηκε ότι ο Λανουά έχει κλείσει σε όλους τους διαιτητές για τα ντέρμπι. Ήδη yeah. τους έχει κλεισμένους. Έλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε. Πάμε σε ένα μεγάλο θέμα επίσης που απασχολεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την αρχή της σεζόν. Διότι είναι ένα θέμα που αφορά με τον κόσμο που πάει στην Τούμπα. Θα περίμενε κανείς με πρωταθλή τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να έχει παίξει προκριματικά Champions League, να εξασφάλισε μια θέση στο Europa League, να έχει μεγαλύτερη παρουσία κόσμου. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει κόσμος, δηλαδή και στα ντέρμπι μέχρι στιγμής έχουμε ήδη 20, 22, 23.000 στα μεγάλα παιχνίδια. Δεν είναι γεμίση Τούμπα, δεν είναι η Τούμπα που ήταν πέρυσι στα play-off. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Ήδη σήμερα η ΠΑΕ-ΠΑΟΚ, μετά από σύσκεψη που έγινε των κορυφαίων στελεχών της, πήρε μια απόφαση να βγάλει παιδικά εισιτήρια και θα ανακοινωθεί στο επόμενο εντός έδρας μάτς. Δεν το κάναν μέχρι τώρα γιατί φοβόντουσαν ότι τη χαμηλή τιμή εισιτηρίου θα τη χρησιμοποιήσουν ενήλικες για να μπαίνουν στην Τούμπα. Επίσης υπάρχει ένας προβληματισμός και το ψάχνουν μήπως μπορούν κατόχους διαρκείας που δεν έρχονται σε ένα μάτς να τους βάζουν σε ένα pause που λέμε, σε μια παύση το εισιτήριο και τη θέση τους για ένα παιχνίδι που δεν έρχονται να τη χρησιμοποιεί κάποιος άλλος.
Το πώς μπορεί να γίνει αυτό, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, okay, αλλά μπορεί να λυθεί. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, μπορεί να λες σε έναν κάτοχο διαρκείας, ξέρεις φίλε, εάν με ενημερώσεις μια εβδομάδα πριν ότι δεν θα έρθεις σε αυτό το παιχνίδι, θα σου δώσω 10% να πάω να πάρεις έκπτωση σε ένα μπλουζάκι στην ΠΑΕ, λέω ένα παράδειγμα. Οπότε λες εσύ, αφού δεν θα πάω, γιατί να μην το πάρω το κουπόνι. Ενημερώνεις, πουλάει η ΠΑΕ το εισιτήριο, μπαίνει ένας άλλος. Και κάποια άλλα θέματα, ας πούμε στην 5-6 τώρα που είναι και θύρα που την βλέπει πάρα πολύ η κάμερα, γιατί εκεί εστιάζει, θέλουν να δουν και κάποια events που μπορούν να γίνουν από πλευρά ΠΑΕ για να ενισχύσουν την παρουσία του κόσμου εκεί. Εμείς έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κούλη Αποστολίδη. Αυτή τη φορά τον θέλουμε περισσότερο με την ιδιότητα του παλιού παράγοντα του ΠΑΟΚ, γιατί έχει ζήσει στο γήπεδο της Τούμπας και σε μεγάλα παιχνίδια και γενικώς έχει ζήσει αυτή τη διαχείριση των αγώνων. Και δεν ξέρω, κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα καταρχάς. Για σας, ποια είναι η αιτία που η Τούμπα δεν είναι γεμάτη όσο θα περιμέναμε? Καλησπέρα για αρχή σε εσάς. Πράγματι είναι ένα φαινόμενο το οποίο εντάξει, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τώρα ξεκινάει η σεζόν. Mm-hmm. Δεν είχαμε τουλάχιστον τα πρώτα 2-3 παιχνίδια ντέρμπι. Ήταν με ομάδες που οι λεγόμενες μπάσκετες οι μικρές. Ναι. Πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Ίσως δηλαδή η εικόνα που έχουμε φέτος όσον αφορά τόσο την πληρότητα όσο και το κλίμα μέσα στην Τούμπα να μην είναι αρκετές. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα διάστημα ακόμα να γίνουν, να προχωρήσει λίγο το πρωτάθλημα, να γίνουν... Ναι. Ένα-δύο τέρμπι ακόμα και τότε να έχουν πιο έτσι ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την παρουσία του κόσμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό, νομίζω ότι οτιδήποτε σκέψεις ή μέτρα τα οποία βέβαια θα είναι μελετημένα και θα στέκουν στην πραγματικότητα και θα έχουν αποτελεσματικότητα, οποιαδήποτε λοιπόν επαναλαμβάνουν μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την αύξηση του... των φιλάθλων στο γήπεδο και μάλιστα και των νέων παιδιών που είναι και το μέλλον της ομάδος είναι προς την σωστή ναι. κατεύθυνση. Εκεί υπήρχε θέμα, κύριε Αποστολίδη, με τα μικρά παιδιά υπήρχε θέμα, γιατί πριν τον COVID μέχρι 12 ετών μπαίνανε ελεύθερα, που ήταν μεγάλη ευκολία ειδικά για μια οικογένεια, ας πούμε, και οικονομικά. Μετά τον COVID, επειδή ο ΠΑΟΚ φοβήθηκε να βάλει χαμηλό εισιτήριο, μην το χρησιμοποιούν και μεγάλοι, βρίσκουν τρόπο, γιατί να πληρώνουν 25 ευρώ, 30, πληρώνουν 5, ας πούμε, 10, δεν έβγαλε καθόλου παιδικό εισιτήριο. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι μίκρινε πάρα πολύ τον αριθμό των πιτσιρικάδων που πάνε στην Τούμπα. Ναι, αλλά το πρόβλημα. Μισό λεπτό λίγο. Τώρα να δούμε και μια αλήθεια, εντάξει. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ μεγάλο είναι ότι ο Έλληνας φίλαθλος, ο παδός, όπως εσπέστο, θέλει την κούτρα. Θέλει το τζάμπα. Θέλει να μπει τζάμπα. Θέλει να πληρώσει χαμηλό το εισιτήριο ή να βρει ένα γνωστό ή να βρει μια πρόσκληση. Δεν το έχουμε δηλαδή στο αίμα μας όλοι ότι να αγοράζει εισιτήριο. Και δεύτερον, δεν έχουμε επαγγελματίες στο ticketing όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Ναι. Εντάξει, αυτή η προσέγγιση του κόσμου, του Έλληνα, όπως είπες, είναι γενικότερη. Δεν ναι, γενικότερη. Μα τον Έλληνα είπα. Είπα γενικός ο Έλληνας. Αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα ότι. Στο χώρο του ποδοσφαίρου αυτό είναι πιο έτσι ήπιο από ό,τι σε άλλους τομείς ναι. της οικονομίας. Γιατί υπάρχει και το λεγόμενο, πέρα από την ανταπόδοση, ας πούμε, του προϊόντος σε σύγκριση με την τιμή, στο ποδόσφαιρο υπάρχει και λίγο η τρέλα η οπαδική, η τρέλα, ξέρω εγώ, η συναισθηματική. Αλλά έχεις δίκιο, να είναι κάτι το οποίο έχουμε σαν... Σαν λαός το έχουμε αυτό. Ναι, σαν λαός το έχουμε αυτό. Ειδικό, ναι. Βεβαίως, αλλά έτσι είναι η ζωή. Και, τώρα, ναι. εκείνο το οποίο μετράει, δεν δηλαδή το ότι πριν από το κόμμα υπήρχαν τα εισιτήρια των παιδιών τα οποία πηγαίνουν μαζί με τους γονείς τους, ήταν και πρακτικά εύκολο αυτό. Αλλά με τα νέα μέτρα όντως παρουσιάζει ένα θέμα. Βέβαια, δεν είναι δηλαδή πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, νομίζω. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί μια λύση, ούτως ώστε να μπορεί να πηγαίνουν τα νέα παιδιά, γιατί πέρα από την παρουσία τους στο γήπεδο και τον ενθουσιασμό τους, είναι και το γεγονός ότι αποτελούν το μέλλον των φιλάθλων της ομάδας, έτσι. Ναι. Εδώ βέβαια τώρα μπαίνει και μία άλλη παράμετρος. Η αλήθεια είναι αυτό που είπατε περί οπαδισμού. Το βλέπουμε, ας πούμε, η θύρα 4 είναι γεμάτη πάντα, 4-4α. Οι άλλες θύρες είναι λιγότερο γεμάτες, γιατί εκεί λειτουργεί με την λογική του θεατή πελάτη. Άρα θέλει και παροχές. Και εδώ μπαίνει το θέμα του νέου γηπέδου ξεκάθαρα, γιατί κάνουμε και σύγκριση
με τις υπόλοιπες ομάδες. Όταν ας πούμε ο άλλος θέλει να πάρει ένα διαρκεία στην 5-6 και λέει ότι από πάνω δεν έχω στέγαστρο και μπορεί να φάω βροχή, θα το σκεφτεί 2 και 3 φορές. Έτσι δεν είναι? Ή οι τουαλέτες ή όλη η εγκατάσταση. Κακά τα ψέματα, νομίζω ότι... Είναι... Όλες οι υπηρεσίες από πλευράς της ΠΑΕ προς τους συλλάβους, προς τον κόσμο, συνεπάγεται, ας πούμε, ότι πραγματικά είναι υποστολές. Ναι, έτσι είναι, και εδώ μπαίνει το θέμα του νέου γηπέδου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω αυτή μπορεί να είναι η λύση μεγαλύτερη, γιατί με νέο γήπεδο και διαφορετική διαχείριση στηρίων μπορείς να κάνεις, θα είναι η μεγαλύτερη χωρητικότητα και οι θέσεις θα είναι όλες με κάποιες παροχές. Θα υπάρχει ένα κηλικείο που πάνω δεν θα βρέχεις, η τουαλέτος θα είναι καινούργια. Δεν το συζητάμε. Το νέο γήπεδο είναι και παρά είναι η κατάλληλη λύση, αλλά δεν ξέρω, το θέμα ίσως και εκείνο που με λίγο παραξενεύει στην προσέγγιση της ΠΑΕ είναι, δεν ξέρω αν το εισέπραξα σωστά ή όχι, αλλά είναι το ότι ο λόγος, ο κύριος λόγος που το κάνουν αυτό είναι για την, για την αύξηση των εσόδων από τα εισιτήρια, ή ας πούμε είναι το ότι θέλουν περισσότερο κόσμο για το πνεύμα μέσα στο γήπεδο, αλλά και για, για το μέλλον του. Και για το μέλλον, εντάξει, είναι μια αγωνία αυτή για το μέλλον. Ναι. Το να μην παίρνουν παιδάκια στην τοπική είναι θέμα για έναν σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι λανθασμένο αν το σκέφτονται έτσι. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω τώρα, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για το πώς θα επιτευχθούν αυτά πρακτικά στην... Εντάξει, για τα παιδικά εισιτήρια στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι θα γίνει ενημέρωση, θα υπάρχει παιδικό εισιτήριο. Τώρα, δεν γίνεται, ρε παιδιά, να ξεκινάει μια χρονιά και να λαμβάνονται τις αποφάσεις στη διάρκεια. Εγώ έχω πει ένα περιστατικό όταν βρέθηκα σε ένα γήπεδο εξωτερικού, μπάσκετ ήταν το γήπεδο, και στην αρχή, κύριε Αποστολίδη, πάνω στην άγνοιά μου τους κορόιδευα, γιατί είδα κερκίδες με διαφορετικά χρώματα, 13 διαφορετικά χρώματα στις θέσεις, και λέω πω δεν έχουν καθόλου γούστο αυτοί οι άνθρωποι, και μετά μου εξήγησαν ότι ξέρεις κάτι, έχει να κάνει με τις τιμές των εισιτηρίων. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή θέλω να πω, οι άνθρωποι το έχουν σπουδάσει το ticketing. Είναι και το οικονομικό φέτος, υπήρχε και αύξηση. Τώρα λέει ο Κυριάκος. Υπάρχει ακρίβεια, λέει ο Κυριάκος. Εγώ θέλω παροχές, είμαι ποδοσφαιρικός πελάτης. Όχι να βρέχομαι ή να ανεβρώμαι και στις τουαλέτες. Και οι παροχές δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να παίζουν. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Φυσικά, σε οποιοδήποτε προϊόν πουλιέται, δεν είναι μόνο το προϊόν αυτό καθ' αυτό, η γεύση, η ποιότητά του ή οτιδήποτε άλλο, είναι και όλες οι υπηρεσίες που παρέχει το προϊόν αυτό. Μάλιστα. Αυτά που λέτε, δηλαδή στέγαστρο, τουαλέτες, ευκολία στο να προσεγγείς το γήπεδο και να μπεις μέσα, όλα αυτά μετράνε πάρα πολύ. Και το flyover έπαιξε το ρόλο του, κακά τα ψέματα. Είναι ταλαιπωρία μεγάλη το να πάει. Το αναφέρει και ένας άλλος φίλος. Έτσι, ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Το flyover έπαιξε το ρόλο γενικότερα στην πόλη, και στην πόλη. Λέω άλλο, άμα να φάω 2 ώρες 3 να πάω στο γήπεδο, δεν πάω καθόλου. Κάθομαι σπίτι μου. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Λέει τώρα ένας φίλος, λέει για την ακρίβεια βασικά των προϊόντων. Μέσα από τα κυλικιά. Πανάκριβα τα προϊόντα. Και λέει για να κλείσουμε. Και λέει ότι αν είσαι από την επαρχία, δεν σου φτάνουν τα 60 ευρώ σε συνδυασμό με το flyover. Λέει άστα να πάνε. Αλήθεια. Είναι λογαριασμό, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Αποστολή, θα το συζητήσουμε ξανά το θέμα όταν αρχίζουν και εφαρμόζονται και νέα μέτρα. Οπότε θα δούμε στην πράξη. Πώς ακριβώς θα είναι σε περίπτωση, σε διαδικασία κτλ. Και το ξαναβλέπουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ να δώσω τη δυνατότητα τώρα να μπορέσετε να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις για να δείτε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα του Hyatt Regency Casino, τον αγώνα Γαλατασαράι ΠΑΟΚ την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ. Στις 25 του μήνα καλείτε 2-31-0-90-90-90. Οι 5 πρώτοι κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τρίτο ημίχρονο στο Μετρόπολης, και μέσα από το Μετρόπολης μπορείτε να κερδίσετε 10 προσκλήσεις για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη ΣΤΕΑΟΑ. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη που μας έρχεται, 24 του Σεπτέμβρη στις 8 παρατέταρτο το απόγευμα. Για να μπείτε στο διαγωνισμό στέλνετε μήνυμα, γράφετε AM2, αφήνετε κενό, γράφετε ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54-344, επαναλαμβάνω, για τις 10 προσκλήσεις για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΣΤΕΑΟΑ. Λοιπόν, θυμίζω και πάλι ότι υπάρχουν και 5 διπλές προσκλήσεις για το
Θέατρο Βεργίνα, για να δείτε από εκεί, από τη μεγαλύτερη γιγαντοθόνη της πόλης, στο Hyatt Regency Casino, το παιχνίδι της Γαλατασαράι με τον ΠΑΟΚ. Καλείτε οι 5 πρώτοι, 2-31-0-90-90-90. Η Μαρία Λάμπρου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, παίρνει τα στοιχεία σας και μπαίνετε μέσα. Λοιπόν, για το φίλο λίγο τον Νίκο, όχι τον Νίκο, το είπαμε, λέει η ακρίβεια, γιατί ένα γήπεδο μαζί με κανένα σάντουιτς ή καμιά ρετσίνα και καύσιμα, εάν είσαι από παρχία δεν σου φτάνουν τα 60 ευρώ, 100%. Από καβάλα, ας πούμε, από καβάλα που την έχω κάνει τελευταίο διάστημα καμιά 30 φορές, είναι γύρω στα, χωρίς να πηγαίνεις με 150, είναι γύρω στα 40 ευρώ η βενζίνη. Μόνο η βενζίνη πάνε έλα. Βάλε και τα διόδια, βάλε και αυτά. Δεν το συζητάμε πια 60. Πια 60 που λες εδώ μπαίνει το παιδικό. Ένας που έπαιρνε και τα παιδιά. Δεν είναι μόνο θέμα παιδικού. Και μπαίνανε μέχρι 12 ετών, όχι. Μπαίνανε μέχρι 12 ετών τζάμπα. Ναι. Και ξαφνικά σου λέει πρέπει να πληρώσουμε. Κανονικό εισιτήριο μέχρι τώρα. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, ναι. Και το παιδικό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν αναφέρομαι μόνο στο παιδικό. Εγώ λέω ότι ακόμα και οι τιμές των προϊόντων στα κυλικεία, έτσι μου φαίνονται εμένα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ακριβές. Δεύτερον, οι παροχές. Τώρα μας λέει Αβανταδόρους ένας φίλος, ο Κυριάκος. Καταρχάς, τον όρο πελάτη είναι κάτι που το χρησιμοποιώ εγώ εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Ότι ο φίλαθλος για μένα είναι πελάτης. Και εσύ πρέπει σαν εταιρεία να τον προσέξεις. Είναι και οι παροχές που έχεις. Δεν είναι όλοι παδί, ναι. Υπάρχουν παιδί που αντέχουν τη βροχή, αντέχουν τα πάντα. Ρε φίλε, άμα το δεις ως πελάτη, θα του αλλάξεις μετά και την οτροπία. Προφανώς και αυτός πρέπει να σέβεται, γιατί πηγαίνεις τουαλέτες και βλέπεις γκρεμισμένα. Και δε, είναι γκρεμισμένα, σπασμένα. Δεν σπάσανε μόνα τους, κάποιος τα σπάσε αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα για τον Ντέγιαν Λόβρεν. Θέλω να την κάναμε και χθες. Δεν μπορούσε ο καλεσμένος μας όμως. Αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το ποδόσφαιρο. Και ξέρει και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρει και το γαλλικό, στο οποίο έκανε μεγάλο ξεπέταγμα ο Λόβρεν. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε την κουβέντα και συνολικά να μιλήσουμε για τον ίδιο, γιατί έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Ο Αντώνης Ρίκα, θα τον θυμάστε γιατί έχει παίξει παλιότερα στην ΑΕΚ, ένα παιδί που είχε ξεκινήσει από τις Ακαδημίες της Μαρσέιγ, από τη δεύτερη ομάδα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αντώνη, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι καλά, τι κάνετε εσείς? Είσαι καλά, είσαι Ελλάδα, έτσι? Τώρα είμαι Κύπρο. Α, Κύπρο είσαι. Αλλά μένω Ελλάδα. Μένεις Ελλάδα και πήγες Κύπρο διακοπές, ας πούμε, ή για δουλειά? Όχι, για δουλειά. Για δουλειά, έτσι. Γενικώς η γαλλική αγορά πάντως φέτος δεν είχε πολύ μεγάλη πέρα στην Ελλάδα. Είχε πολύ πέρα στην Ελλάδα, γιατί αν το παρακολουθήσατε, υπήρχαν μεγάλα θέματα με τα τηλεοπτικά στη Γαλλία. Κάνανε κακή διαπραγμάτευση από τη Λίγα με τα τηλεοπτικά στο συμβόλαιο και νομίζω μειώθηκε κατά 50% το budget των ομάδων. Όχι το budget των ομάδων, τα τηλεοπτικά συμβόλαια των ομάδων. Άρα, και τα budget. Υπήρχαν θέματα με τα μεγάλα συμβόλαια. Αντώνη, το είχα πορεία με σένα πάντα. Εσύ γεννήθηκες Γαλλία και μέχρι που να έρθεις στην Ελλάδα, ας πούμε, στην Ξάνθη έχεις πάει ακριβά, αρχικά. Σωστό. Ναι. Στην Ξάνθη. Γεννήθηκα Μασσαλία. Ναι. Εκεί μεγάλος δηλαδή, μέχρι τι ηλικία ήσουν? Ελληνική πόλη. Ελληνική πόλη Μασσαλία, δεν το συζητάμε, εννοείται. Σωστό. Μέχρι τα 19. Α, μέχρι τα 19 ήσουν Γαλλία, μόνιμα. Μπράβο, μόνιμα. Εκεί και ήρθα Ξάνθη, πρώτη ελληνική ομάδα. Πρώτη ελληνική ομάδα, έφτασε μέχρι την ΑΕΚ. Έκανε μια καλή καριέρα. Πέρασε από διάφορε ομάδε, η αλήθεια είναι. Στη Γαλλία έπαιξε μόνο το στη Ρέτ Στάρανγκ, αν δεν κάνω λάθο μετά. Σωστά. Όταν ήμουν Καθηνών και πέσαμε το 2013, πήγα για ένα χρόνο στη Ρέτ Στάρανγκ στο Παρίσι, που είναι η πιο παλιότερη γαλλική ομάδα. Να, σε έχουμε μπερδευτεί χιλιάδες φορές με τη Ρέτ Στάρανγκ, γιατί μπερδεύουμε τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, ναι, μπερδεύτε πολύ. Μπερδευτεί χιλιάδες φορές. Λοιπόν, εσύ τον. Είναι μια γειτονιά του Παρισίου, ναι. Και λέγεται Σεντουέ και είναι Ρετστάχ Σεντουέ 93. Ναι. Μάλιστα. Εσύ το παρακολουθείς το γαλλικό ποδόσφαιρο και τον ξέρεις καλά τον Ντέγιαν Λόβρεν, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σίγουρα όλος ο κόσμος ποδοσφαιρικός το ξέρει. Εγώ το ξέρω καλά γιατί είχε έρθει πολύ παλιά στη Λιόν. Το 10, τότε, στην καλή του περίοδο. 10 με 13. Εκεί είχε κάνει το ξεπέταγμα. Όποιος έπαιζε καλά στη Λιόν τότε, που ήταν καλύτερη η Λιόν, να λέμε και την αλήθεια, έκανε μεταγραφή και πήγε Premier League, αν θυμάμαι. Ναι, πήγε στο Southampton και μετά στη Liverpool. Ναι. Και μετά πήγε στο πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά ήταν εντάξει, τότε παίκτης που ήταν ήδη ηγέτης, aggressive, καλός με την μπάλα, ξεχώριζε από τότε. Τι σκέφτηκες όταν άκουσες ότι τον κλείνει ο ΠΑΟΚ?
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξαφνιάστηκα, γιατί ο ΠΑΟΚ και τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος προσπάθησε να χτυπήσει με την καλή έννοια καλά ονόματα. Mm-hmm. Άρα μου φάνηκε ότι είναι καλή κίνηση και όπως είπαμε πριν για το θέμα οικονομικό που υπήρχε στη Γαλλία ήταν καλή κίνηση. Ναι, καλή άρα κίνηση γιατί ήθελε να απαλλαγεί και η Λιόν από το μεγάλο συμβόλαιο. Είχε μεγάλο συμβόλαιο. Ναι, το θέμα είναι αν ήταν μεγαλύτερη έκπληξη ο Λοβρέν ή ο Μπακαγιώκο. Σωστό, γιατί είναι και άλλη ηλικία. Ο Μπακαγιώκο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Λοριάν και έπεσε. Λοριάν, έπεσε Λοριάν και ήρθε, ναι. Άρα υπήρχε και εκεί το θέμα. Σίγουρα ο Μπακαγιώκο πιο μικρός, άρα πιο δύσκολη κίνηση. Γιατί θεωρητικά αυτός ο παίκτης μπορεί να έχει άλλες επιλογές. Mm. Αλλά ξαναλέω και για το ΠΑΟ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δείχνει με αυτές τις κινήσεις ότι το πρωτάθλημα μας έχει προχωρήσει στο άλλο επίπεδο. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πέρα από αυτές τις μεταγραφές είναι το Κωνσταντέλια και τα παιδιά που έρχονται από τις ακαδημίες που είναι καθρέφτης αυτό και είναι καλό για όλους μας. Mm-hmm. Όπως και ο Μαρσιάλ τώρα που ήρθε στην ΑΕΚ, νομίζω ότι για την Ελλάδα είναι επιστρέφουμε στα καλά τα χρόνια. Ναι. Καλά χρόνια, χτυπάμε ονόματα. Τώρα είπες για τον Μπακαγιώκο ότι είναι στα 30, ας πούμε 31. Έχει ακόμη μπροστά του, άρα εκεί δεν τίθεται θέμα το αν μπορεί να προσφέρει. Για τον Λόβρεν που είναι 35, εσύ βάζεις θέμα ηλικίας ή είναι τέτοια η διαφορά του γαλλικού πρωταθλήματος από το ελληνικό που την υπερκαλύπτει και εδώ θα είναι μια χαρά στα 35 το Λόβρεν. Εντάξει, σίγουρα η θέση του που είναι center back με κάνει να πω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει βάθος ο ΠΑΟΚ τώρα με τις κινήσεις που έκανε και δεν είναι αναγκαίο να παίξει όλα τα παιχνίδια. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλή η μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή. Mm-hmm. Ναι, γιατί έχει και το χαρακτήρα του ηγέτη, όπως είπες. Μπορεί λίγο να δώσει προσωπικότητα στην άμυνα. Αυτό, ναι, και εγώ σαν πρώην παίχτη που έκανα δόξα στον Θεό με μεγάλα ονόματα και προσωπικότητες, νομίζω ότι πέρα από το να είναι για αυτό που θα κάνει μέσα στο γήπεδο, το να είναι στα αποδυτήρια με τόσους τίτλους που έχει πάρει στην Αγγλία, στη Γαλλία και με την Εθνική, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι τραβάει το επίπεδο ψηλά. Ναι, το πάει ψηλά λες. Είναι άρα μια κίνηση εύστοχη λες από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Τραβάει και τους άλλους. Έχει μια προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια και να μην παίζει κάποια μάτς για τους πιο νέους, για τους υπόλοιπους. Είναι κέρδος. Mm-hmm. Αντώνη, το παρακολουθείς το πρωτάθλημα γενικώς? Το ελληνικό? Ναι. Ναι. Εντάξει, έχεις μια συμπάθεια στην ΑΕΚ προφανώς γιατί έπαιξες, έτσι. Εντάξει. Λίγο παραπάνω, λογικό είναι. Τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ ήμουν, αλλά οκ, okay, ναι. Ναι. Πώς τη βλέπεις την ΑΕΚ, ας πούμε, γιατί η ΑΕΚ είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό από την άποψη ότι έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά άμα πάρεις την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα και την εικόνα που έβγαλε η ΑΕΚ και αυτό που ακολούθησε, έχει μεγάλη διαφορά. Όταν λέμε μεγάλη διαφορά, όχι στο ίδιο επίπεδο με την πρώτη χρονιά. Ναι, ναι, πρώτη χρονιά ήταν πολύ φουριόζικη, πολύ ορμητική για την ΑΕΚ, ας πούμε. Πήρε τον πρωτάθλημα, πήρε τον ντάμπλ. Την πρώτη χρονιά έπαιξαν πάρα πολλά ρόλο. Σίγουρα το γήπεδο, εγώ που έζησα ο ΑΚΑ χρόνια, για μένα ήταν κλειδί το γήπεδο. Mm-hmm. Δεν υπήρχε Ευρώπη με τον αποκλεισμό του Άρη το 20 το Μάη του 2020. Ναι, με τον γκολ του Πάλμα και του Ματέου ήταν. Που ήταν τότε που δεν το είχε καταλάβει ΑΕΚ, αλλά ήταν ευκαιρία εν τέλει. Μετά ήρθε η Ευρώπη το καλοκαίρι του προηγούμενου. Τα παιχνίδια τραυματισμού του Λιβάη που τη χρονιά του τίτλου έπαιξε σχεδόν όλα τα μάτς. Πολύ ένταση στο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις και να μένεις στο ίδιο επίπεδο. Φέτος το πήγε λίγο διαφορετικά με τις μεταγραφές, γιατί ήρθαν παιδιά που εντάξει είναι από μεγάλο επίπεδο. Θα δούμε, αλλά είναι ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι πάλι η ΑΕΚ φέτος θα το διεκδικήσει. Το διεκδικήσει λες. Τώρα αν ήσουν, τώρα επειδή είπες για τον Λιβάη Γκαρσία, ήταν λάθος που δεν τον έδωσε? Ήταν πολλά τα λεφτά. Ήταν για μένα, εντάξει, είναι εύκολο να μιλήσουμε μετά. Ναι. Το αποτελέσματος, αλλά πρέπει λίγο, είναι γενικό αυτό, όπως και νομίζω παίχτες όπως είναι ο Ιωαννίδης, Φώτης Ιωαννίδης, ναι, όλα αυτά τα παιδιά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν σίγουρα έρθει προτάσεις αυτά στους παίχτες,
Είναι μια, θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός που είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα κάνει τους ιδιοκτήτες να θέλουν να διεκδικούν και να μην αφήνουν τα παιδιά αυτά να φύγουν. Αλλά πρέπει, για μένα βέβαια, να το δούμε λίγο διαφορετικά και να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι κέρδος να φύγει ο Λιβά, είναι κέρδος να φύγει ο Ιωαννίδης, ο Κωνσταντέρας και αυτά τα παιδιά. Τώρα, εντάξει, για το φύλαθλο. Δεν το θέλει ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, για τον Λιβάη Γκαρσία δεν το διαπίστωσα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε για τον Ιωαννίδη τόσο πολύ. Για τον Κωνσταντέρα, επειδή το ζούμε και στη Θεσσαλονίκη, δεν το ήθελε ο κόσμος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άστο να παίξει ένα-δύο χρόνια, τον απολαύσει ακόμα ο κόσμος, έχει χρόνια μπροστά του. Δεν είναι και 30, ας πούμε. Εντάξει, ναι, αλλά είναι και timing. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι τέλος πάντων αυτό. Εγώ το βλέπω από άλλη οπτική γωνία, σαν πρώην ποδοσφαιριστής και ατζέντης τώρα. Άρα είναι διαφορετικό. Εγώ το βλέπω ότι το παιδί έφτασε σε ένα επίπεδο που πρέπει να πάρει την ευκαιρία. Αλλά σίγουρα, μάλιστα, σαν φύλαθλος, και εγώ που είμαι Μαρσέη από μικρός, δεν ήθελα να φεύγουν οι καλύτεροι. Όταν έφυγε ο Ντρογμπά, μιλάω τώρα σαν παιδί. Δεν θέλαμε να πάει ο Ντρογμπά στην Τέλση, αλλά έπρεπε να πάει. Σωστό. Αντώνη, έκανες καμιά καλή μεταγραφή φέτος στην Ελλάδα? Δουλέψαμε καλά Ελλάδα, δεν δούλεψα η αλήθεια. Ήμουνα στη μεταγραφή του Ελαραμπή στο Αποέλ. Α, πήγες, εσύ τον πήγες στο Ελαραμπή, που εν τω μεταξύ, ο Άρης ασχολούταν κάποια στιγμή πολύ έντονα με την αγορά της Γαλλίας, αλλά πλέον το γύρισε στην Ισπανία. Ο Άρης, ναι, ασχολούταν για ένα διάστημα συνέχεια με τη Γαλλία. Ναι. Τώρα έχει γίνει Ισπανός τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη. Υπήρχε ένα δέσιμο του Άρη με το. Ναι, το έχει, το έχει. Δέσιμο χρόνια. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Αντώνη, θα ξαναπάμε. Αν έχει καμιά μεταγραφή, project είμαστε, να ξέρει. Εδώ είμαστε. Ναι, εδώ περιμένουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Αντώνη Ρίκα, παλιό παίκτη ΣΑΕΚ, Νίνα Τζέντι, που ξέρει καλά Λόβρεν, ξέρει Μπακαγιώκο, είπε μερικά πράγματα. Πάμε τώρα Σουηδία. Ο 8ο Σουηδό που θα φορέσει τη φανέλα του Άρη είναι και ο Σιτκλίφ, ήταν είναι ο 7ος. Δύο χρονιές, δύο Σουηδούς, μια χρονιά δύο Σουηδούς, είχε μόνο το 19-20 με Σούντρεν και Λάρσον. Σπύρος του Λίκας ξέρει πολύ καλά τον Ρόμπιν Κουάγιασον, οπότε μπορεί να μας πει πολλά περισσότερα. Αν του προκάλεσε έκπληξη καταρχάς. Σπύρο, τι κάνεις, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς είσαι? Σουηδική παροικία κάνει ο Άρης. Τερματοφύλακα Σουηδό. Αυτό βλέπω, ναι. Εγώ θυμάμαι τον Ουλφ Έριξον, ναι, από τους πρώτους, νομίζω, ναι, ναι. Το 90 πρέπει να ήταν. 83-85. 83-85, ναι. Και μάλιστα έχει και ένα ακόμη κοινό, ένα κοινό παρονομαστή. Είναι ότι όσοι Σουηδοί έχουν έρθει στον Άρη, έχουν μετά πάνε και στην Εθνική Σουηδία. Ο Έριξον, παραδείγματος χάρη, έχει 34 συμμετοχές στην Εθνική Σουηδία, 29 μετά τον Άρη. Ο Σούντγκρεν κλήθηκε μέσα την παρουσία του στον Άρη στην Εθνική Σουηδία. Εδώ τώρα ο Κουάγιασον θέλει να επιστρέψει στην Εθνική Σουηδία, γιατί έχει 52 συμμετοχές. Τι λες, πώς σου φάνηκε η κίνηση? Σαφώς που είπες τελευταία, νομίζω δύσκολο να βρει θέση στην Εθνική Σουηδίας ξανά. Έχουμε τον Γκιόκερε στην Sporting Λισαβόνας και τον άλλον που είναι στην Νιουκάσελ. Ναι, τον Ίζακ. Τον Ίζακ, ναι. Ακριβώς. Δύσκολα για Εθνική ο Κουάισον. Έχει από το 19-20 περίπου να... Ναι, 21 από το Γιόκερ στον είδαμε και χθες. Με το που πήγε Αραβία κόπηκε και Εθνική. Δύσκολο τώρα. Μην το λες έτσι. Εμφανίστηκαν και καινούργια διαιτητές, καινούργια ταλέντα. Είναι υπερπαίκτες, είναι και οι δύο. Και ο Γιόκερ και ο Ίζακ είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο τώρα. Εντάξει. Εντάξει, ο Γιόκερ θα πουληθεί για τουλάχιστον για 100.000. Είναι απίστευτος. Όπως είπες, ναι, ήταν στη Mainz, ήταν στο Παλέρμο. Στη Mainz νομίζω ήταν το πικ της καριέρας του. Είχε Bundesliga, αρκετά γκολ, Εθνική Σουηδίας. Και μετά έφυγε στην Αραβία που έκατσε 3 χρόνια, όλο το συμβόλαιό του. Διπλασίασε το μισθό του. Από 1 εκατομμύριο ευρώ το πήγε 2,5 σχεδόν. Και τώρα προσπαθούσε σίγουρα να βρει κάτι καλό. Και βρέθηκε ο Άρης. Ναι. Νομίζω ότι πρώτα προσπάθησε να πάει σε πρωταθλήματα όπως το γαλλικό, όπως το γερμανικό και το ιταλικό. Γι' αυτό τον Άρη τον είχε και στο περίμενε για ένα μεγάλο χρονικό, κάνα δεκαήμερο χρονικό διάστημα. Και βλέποντας ότι έχουν κλείσει αγορές, μετά πήρε το συμβόλαιο το οποίο του έδωσε ο Άρης. Και είναι φυσιολογικό. Και εγώ στη θέση του ίδιο πράγμα θα έκανα. Θα κοιτούσα πρώτα Γερμανία, Ιταλία, γενικώς τα πρωταθλήματα γνωσμένης αξίας.
Σίγουρα μπορεί να έχει ρωτήσει και τον Σούνγκρεν, να έχει ρωτήσει τον Σίτκλεβ τώρα που είναι στον Άρη. Mm-hmm. Την κατάσταση με ο πέρυσι ήταν και ο το παιδί που, ήταν, που έφυγε πίσω στην Νόρτσέπινγκ από την Ιαπωνία που πήρε, ο Άρης. Μπορεί αυτά όλα να έχουν στην υπέρη ότι να πάρει την απόφαση. Και νομίζω και 700 νομίζω θα πάρει από τον Άρη. Ναι, γύρω στα 700 είναι, ναι. Είναι καλά λεφτά, γιατί αν δεις κιόλας στη Μάινς έπαιρνε 1 εκατομμύριο και ήταν η αξία του πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι. Τώρα η αξία του είναι κάτω από τα 3 και παίρνει 700. Ναι. Είναι πολύ καλό συμβόλαιο με την αξία του. Ναι, σωστό. Ποια είναι η άποψή σου παικτικά? Το ξέρεις το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ξέρεις που παίζουν οι ομάδες, τις κλειστές άμυνες, τα ξέρεις όλα. Ταιριάζει, μπορεί, θα κάνει τη διαφορά? Αναρωτιέμαι ποιον θα βγάλει από την ενδεκάδα. Ο Άρης παίζει 4-2-3-1, ο Μωρόν μπροστά, ο Γκαρσία από πίσω. Πρέπει να πάρει τη θέση του Γκαρσία, γιατί ο Κουάζιον είναι second striker, ναι. Εκεί έχει τις καλύτερες επιτυχίες. Οπότε πρέπει να πάρει τη θέση αυτού, ή αν είναι backup του Μωρόν, γιατί μπορεί να παίξει και center forward. Ναι. Οπότε αυτές τις δύο θέσεις. Αριστερά δεν τον βάζεις? Έχει παίξει και αριστερά περισσότερο στην Εθνική Σουηδίας, αλλά εγώ τον έχω πιο πολύ για το κέντρο. Mm-hmm. Σίγουρα μπορεί να παίξει εκεί, αλλά πιο επιθετικά πιστεύω. Εσύ λες, Σπύρο, είναι καλύτερα να παίζει, ας πούμε, Μωρόν στην κορυφή και από πίσω να κινείται περιφερειακά ο Κουάισον? Εκεί είναι η θέση του, ναι. Η second striker, όπως λένε. Ναι, όπως λένε γενικά, στην εθνική υγεία του ποδοσφαίρου. Εκεί έχει τα καλύτερα στατιστικά, ναι. Και στην εθνική και είναι εκεί βάζει τα περισσότερα γκολ, εκεί έχει τα περισσότερα παιχνίδια, τα έχει παίξει σαν second striker. Αν και το center forward, δηλαδή η θέση του Μωρόν, έχει και εκεί αρκετά καλά στοιχεία και στατιστικά, αλλά τα καλύτερα είναι σαν δεύτερος επιθετικός. Μάλιστα. Άρα κινδυνεύει Μανού, Βασίλη. Μανού τη θέση, ναι. Μπορεί να ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί και εντάξει, και ο Μανού έχει την τρίμπλα, έχει το. Ναι, άλλο στυλ. Είναι εκείνο πιο επιτελικό. Ναι, άλλο στυλ. Τόσο λε δεύτερο φόρ. Τόσο δεν βλέπουμε. Ναι, δεύτερο φόρ δεν το λε το Μανού. Το λε δεκάρι προ οχτάρι, α πούμε, εκεί. Αυτό. Αυτό, αν παίξει σε αυτή τη θέση, θα παίζει πολύ πιο κοντά στον τον Μωρόν, πιστεύω. Μάλιστα. Η μεταγραφή είναι καλή. Είναι σε καλή ηλικία. Τριαντάρης, σωματικά καλά. Δεν σε φοβίζει ότι είναι εκτός δράσης, έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι από τέλη Δεκέμβρη? Σίγουρα είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί σε κανένα μήνα, 5-6 εβδομάδες να τον δεις. Να χρειαστεί, ναι. Γιατί είναι, αν μπει και τώρα κατευθείαν, θα μπορεί να τραυματιστεί. Μπορεί, είναι, αυτό είναι θέμα, ναι. Δεν είναι καλό για τον παίχτη. Τι φήμη έχει, Σπύρο? Τι φήμη έχει, τη φήμη του εργάτη, του παίχτη, του δουλευταρά? Ναι, είναι δουλευταράς. Θα ήθελα να πω, ναι. Δεν είναι ένας παίχτης που θα σε περιμένει. Θα σε πρεσάρει, θα σε βοηθήσει. Είναι ομαδικός. Έχει αυτά τα στοιχεία σίγουρα. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως σαν επιλογή. Έχει ενδιαφέρον σίγουρα. Είναι, ναι, σίγουρα ενδιαφέρον, αλλά κρίμα που έχει τόσες μήνες χωρίς αγώνες. Εκτός. Και αυτό είναι το μόνο μείον τώρα στην περίπτωση. Έτσι. Σπύρο του Λίκα, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο του Λίκα. Εγώ απλά για να μην το ξεχάσω να πω πολύ γρήγορα ένα μήνυμα από φίλο που. Επειδή είπε για τραυματισμό, ναι. Ο Φαμπιάνο είναι εκτός για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Οριστικά. Έχει ενοχλήσει. Ναι, έχει ενοχλήσει το δικέφαλο. Γενικώς θα παρακολουθεί την περίπτωσή του. Σίγουρα μια διάταση. Μην έχει καμιά θλάση πρώτου βαθμού κιόλας. Λοιπόν, αλλά δεν κάνει προπονήσεις, ναι. Είναι εκτός με Ολυμπιακό. Ο φίλος Σάκης που γράφει λέει ότι ένα μεγάλο ζήτημα για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ είναι οι κάτοικοι του εξωτερικού όπως εγώ. Mm-hmm. Έχουμε διαρκές, δεν έχουμε TaxisNet. Δεν μπορούμε να μπούμε στο γήπεδο, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Θα σας έμουν ευγνώμων αν το αναφέρετε πιο συχνά αυτό το θέμα. Πάντα είχε ο ΠΑΟΚ 2.000 διαρκές από το εξωτερικό. Νομίζω υπάρχει πρόβλεψη τελευταία και σίγουρα είναι λίγο καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια. Κάπου εδώ πάμε σε διάλειμμα. Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έλα, Βασίλη, έλα. Μας έφαγε την εκπομπή. Έλα, το φουλάραμε το τεπόζιτο. Είναι έτοιμο. Δεν έχει πέσει και η τιμή της βενζίνης, θα τα λέμε και αυτά. Στην Τουρκία είναι πιο φθηνή. 100% δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην φτύνει. Λοιπόν, το Road Trip Van Experience Volume 3 είναι γεγονός. Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ. Θα πάμε παρεούλα με Κουλιανό η αφεντιά μου.
και 4 υπερτυχερούς ακροατές, οι οποίοι θα μπουν στο βανάκι και θα ζήσουν αυτό το τριήμερο ταξίδι. 24 φεύγουμε, 26 γυρίζουμε, για να δούμε τη ματσάρα Γαλατασαράι ΠΑΟΚ χωρίς Ικάρντι, χωρίς Μουσλέρα. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, η Γαλατά. Έτσι, όλα τα έξοδα πληρωμένα, μεταφορά, διαμονή με πρωινό, εισιτήρια. Στην κερκίδα του ΠΑΟΚ, εκεί θα είναι οι τυχεροί φίλοι. Τι πρέπει να κάνετε εσείς για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση? Μπαίνετε στο Instagram του Μετρόπολης. Ακολουθείτε τα βήματα στο σχετικό post. Την κλήρωση θα την κάνουμε Παρασκευή πρωί στις 10 στην ζώνη του Ραπτόπουλου με τον Κουλιανό. Φυσικά, όσοι θα πάρετε μέρος πρέπει να είστε άνω των 18 και θα πρέπει να είστε κάτοχοι είτε νέας ταυτότητας, γιατί πρέπει οι ταυτότητες να είναι λίγων χρόνων, είτε να έχετε σε ισχύ διαβατήριο, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία. Γιατί, όπως λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έβγαλε και ανακοίνωση για τα πρώτα εισιτήρια, θα υπάρχει αυστηρότατος έλεγχος στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Και ήδη υπάρχουν επαφές των αρμόδιων υπουργείων κλπ. Θα είναι σαν να περνάς έλεγχο αεροδρομίου. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έβγαλε και ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με το Βόλο, 20 ευρώ. Μπορείτε να μπείτε μέσω ενός link που έχει στην ανακοίνωσή της για να κάνετε από εκεί την αγορά των εισιτηρίων, αλλά πρέπει να κάνετε ταυτοποίηση στο gov.gr, όπως γίνεται και στα παιχνίδια στην Τούμπα. Θύρες 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40 και 42. Στο Πανθεσσαλικό περίπου 5.000 εισιτήρια αντιστοιχούν στους φίλους του ΠΑΟΚ. Και έχω ένα μήνυμα από το φίλο του Γιάννη, ο οποίος λέει, ναι, υπάρχει τρόπος, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει δυσκολία μεταφοράς κεφαλαίων για να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ από τον Ιβάν Σαββίδη, υπάρχει τρόπος. Ας δουν το παράδειγμα του Παναθηναϊκού, μου γράφει, διπλή ανάπλαση. Απλά σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει απόφαση ότι Τούμπα, το νέο γήπεδο δεν θα γίνει στην Τούμπα, θα γίνει κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θέλει τέτοιο πράγμα, γιατί το σχέδιο Σαββίδη από την αρχή έλεγε Τούμπα. Και αυτό ήταν, ναι, που αφουγκραζόταν από τον κόσμο. Έχουμε κάποια μηνύματα, τα πούμε μετά την συζήτηση που θα έχουμε λίγο τώρα. Για να μην αδικούμε, έχουν στείλει τα παιδιά μηνύματα και είμαστε αγενείς, τα έχουν διαβάσει. Θα τα διαβάσουμε. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με μεταγραφή Μαρσιάλ στην ΑΕΚ που έρχεται το βράδυ, αργά το απόγευμα μάλλον. Και γενικώς με το πρωτάθλημα, με έναν πολύπειρο δημοσιογράφο, τον Μιλτιάδη τον Παναγιωτόπουλο. Το συναντάμε κάθε φορά που έχουμε τα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ή ο Άρης όταν παίζει με την ΑΕΚ. Μιλτιάδη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιλτιάδη. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, μια χαρούλα. Ναι, αλλά η μεταγραφή δεν άρεσε στον κύριο Κούγια. Είπε ότι είναι την λάθος κίνηση ο Μαρσιάλ. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του θέση. Βάσει, ναι, είναι υψηλού ρίσκο. Και εγώ, όχι, δεν μ' αρέσει. Ναι. Είναι οπωσδήποτε, γιατί είναι ένα μεγάλο όνομα ποδοσφαιρικό, τεράστια εμπειρία, τεράστια προσόντα, αλλά και είναι υψηλού ρίσκο. Έτσι, μην ξεχνάμε και ότι... σε πτώση, βέβαια, δεν είναι στο επίπεδο που ήταν. Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, πάντα. Πρέπει να είσαι επιφυλακτικός. Δηλαδή, έχουμε το τελευταίο παράδειγμα, έτσι, το πιο μεγάλο, το πιο κραυγαλαίο, θα έλεγα, του Χάμες Ροντρίγκες, έτσι, ο οποίος ήταν το πιο καυτό όνομα στη Λατινική Αμερική, ή από τα πολύ μεγάλα ονόματα, ήρθε στον Ολυμπιακό και δεν θυμάται κανένας το πέρασε. Ναι, αλλά και τώρα πάει καλά, εσύ. Έχεις και το παράδειγμα του Ριβάλντο. Ναι. Ναι, αυτό, ναι, αυτό λέω. Και από την άλλη πλευρά, Τζιοβάνι, Ριβάλντο. Βέβαια. Εντάξει, είναι, εγώ να θυμηθώ για την ΑΕΚ, τώρα εντάξει, μιλάμε για την ΑΕΚ. Ήταν ο Τσίριτς, έπαιζε Μπαρτσελώνα, ήρθε, ναι, ως, ναι, το πολύ μεγάλο όνομα και δεν τον θυμάται κανένας. Δεν έπιασε, ναι. Είναι, εντάξει, γι' αυτό λέω, δεν ξέρεις, θα σου πω κάτι, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση, δεν είναι σε δράση δηλαδή, έχει να παίξει τώρα, ξέρω εγώ, 6 μήνες. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει το κίνητρο, ξέρεις, κάποτε έκανα σχόλια στο Eurosport, μπεις τώρα, αλλά να σου πω ένα παράδειγμα. Και υπήρχε ένας τότε στο Άλμα, στο σκι, έκανε το χειμώνα. Mm-hmm. Αναγκάστηκα και εγώ να το μάθω, πάση περιπτώσει, λεγόταν Σβεν Χάναβαλτ, και είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει βγει στην ιστορία του παγκόσμιου σκι. Mm-hmm. Έτσι, στο Άλμα. Είχε πάρει και, τους 4 λόφους που είναι 2 Αυστρία, 2 Γερμανία, πάση περιπτώσει, έχει κάνει τα απίστευτα ρεκόρ. Και όμως σταμάτησε, ξέρω εγώ, σε μια ηλικία 26-27, γιατί έπαθε αυτό το σύνδρομο burnout, το οποίο δηλαδή χτυπάει κυρίως αθλητές, ηθοποιούς, πρόσωπα τα οποία βρίσκονται. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Εντάξει, έτσι αναφέρεται ο όρος στο σύνδρομο, που δεν μπορεί δηλαδή να κινείται σε κόσμο. Ναι. Δημιουργείται ένα πρόβλημα δηλαδή ψυχολογικό και από εκεί και πέρα καταραίει σαν προσωπικότητα. Δεν ξέρεις τώρα, γι' αυτό σου λέω. Υπάρχουν τότε. Τι έχει ο καθένας, τότε, ναι, το, για ανθρώπους τότε μιλάνε. Το έμαθα, ναι, και διάβασα ένα παράδειγμα που είχε κάνει ολόκληρη αναφορά το Eurosport τότε ανάλυση. Με μεγάλους ηθοποιούς οι οποίοι στο top της καριέρας τους
έπαθαν αυτό το σύνδρομο και εξαφανίστηκαν, δεν συνέχισαν. Ναι. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, αλλά λέω ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγει με αυτό το παιδί, δηλαδή πώς θα ενσωματωθεί στην ομάδα. Και Μαρσιάλ, συγγνώμη τώρα, και Μαρσιάλ και Πιερό και ο Λιβάιντ. Όχι, η Άγκη, να σου πω κάτι, είναι ομάδα ανισορροπίας, εγώ αυτό το λέω. Όχι είναι ανισορροπή ομάδα. Προς Θεού για να μην με κατηγορήσουν οι φίλοι. Είναι ανισορροπία, έτσι μην το μπερδέψουμε για μια λέξη τώρα. Είναι λίγο μπέρδεμα τώρα. Τρεις φορ πρώτη γραμμή. Εγώ είχα διαβάσει, επειδή μου αρέσει να διαβάζω, προπονητές οι οποίοι γράφουν τη δική του ιστορία κτλ. Γκουαρδιόλα, όταν πήγε στην Μπάρινγκ ή σε οποιαδήποτε ομάδα, έλεγε το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι ένας προπονητής, ο οποίος ξέρει το αρεστό επιθετικό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά λέει πρέπει να ξεκινάς από τη βάση. Η βάση πίσω είναι ο τερματοφύλακας και η άμυνα. Ναι. Να χτίσεις πρώτα την αμυνά σου, δηλαδή το πώς θα λειτουργεί αμυντικά η ομάδα, να θωρακιστείς και από εκεί και πέρα παίξε όσο επιθετικό ποδόσφαιρο θέλεις. Η ΑΕΚ τώρα έχει μια ανισορροπία. Μεσαία γραμμή και μπροστά είναι γεμάτη, αλλά στην άμυνα. Έχει θέματα. Πώς να σου πω. Δηλαδή την είδα τώρα προχθές με το Βόλο. Και ο Βόλος δεν έχει και τους παικταράδες. Πολύ εύκολα κατέβαινε ο Βόλος. Πάρα πολύ εύκολα κατέβαινε, έκανε ευκαιρίες. Δηλαδή όχι μόνο ο Βόλος, η Λαμία. Φτάνουν στην περιοχή με πολύ πολύ άνεση. Δηλαδή δεν έχει σωστή αμυντική λειτουργία. Δεν ξέρω αν είναι θέμα προσώπων παικτών ή το πώς δουλεύει ο Αλμέιδα. Κοιτάζει μόνο την επίθεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ θα έχει παικταράδες από τη μεσαία γραμμή και μπροστά. Αλλά στην άμυνα. Και ταλαιπωρείται και με τον τερματοφύλακα η ΑΕΚ, Μιλτιάδη. Είναι αλήθεια αυτό. Βεβαίως ταλαιπωρείται με τον τερματοφύλακα. Δηλαδή πήρε και φέτος δύο τερματοφύλακες. Ο ένας τερματίστηκε. Ο άλλος μπήκε και. Πολλές γκέλες. Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει σαν μια πίεση. Ναι, όχι, δεν πρόσεξα από τον έναν. Έχει χάσει ήδη 10 εκατομμύρια. Ναι. Το λιγότερο ξέρω πώς έχει χάσει. Δηλαδή, αν θεωρούσε ότι θα δώσει τόσα παιχνίδια, 8 παιχνίδια στο Conference League, 4 εντός, 4 εκτός, τα χρήματα μπορεί, και αν μπορούσε να προχωρήσει, χάθηκαν όλα από τον κίνδυνο. Δεν μπορούμε να το πούμε. Εντάξει, μπορεί το παιδί ξεκινάει ο Θωμάς. Ναι. Ο 300, αλλά από αυτόν χάθηκε. Ναι, είναι αλήθεια. Και ξέρω, για το από τερματοφύλακα. Ναι. Είναι δηλαδή απίστευτα πράγματα. Δεν μπορεί. Εντάξει, και τώρα να σου πω και κάτι άλλο. Ειλικρινά το λέω. Καθόμουν χθες και το έβλεπα και είδα το έβλεπα Κοσμοτέ, δεν θυμάμαι ποιο έβλεπα. Και έλεγε ο Ολυμπιακός παίζει, ο ΠΑΟΚ παίζει, ο Παναϊκός παίζει, ξέρεις, τα παιχνίδια και τα λοιπά, παρμόσια που κάνουν. Και αισθάνθηκα άσχημα ως ΑΕΚτζής. Ναι. Εντάξει, είμαι ΑΕΚ, παιδί μου, θέλω να βλέπω την ομάδα μου στην Ευρώπη. Και λες που είμαστε. Να μ' αρέσει βέβαια να βλέπω και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναϊκό να πηγαίνουν. Αλλά θέλουν να είναι μέσα σε αυτή τη γιορτή. Νομίζω εντάξει τώρα το να είσαι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι καλό. Άλλη εβδομάδα, άλλη καθημερινότητα με Ευρώπη. Καμία σχέση. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, ο ΠΑΟΚτζής ζει με τη χαρά να δει την ομάδα του να παίξει με την Καλατασαράη. Ναι, μεγάλο μάτι. Ο ΑΕΚτζής θα ζει με τη χαρά να παίξει εγώ με την Καλυθέα. Δεν είναι τα ίδια τα μεγέθη. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, δεν το σημαίνει. Δεν σε γεμίζει. Οι ΑΕΚ δηλαδή λένε τώρα ότι. Μα δεν είδες, Μιλτιάδη, δεν είδες πέρσι τον Ολυμπιακό. Έχανε το πρωτάθλημα και ήταν όλοι χαρούμενοι. Βεβαίως, και πήρε το ευρωπαϊκό και μπράβο του. Λέω και για την πορεία του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Εγώ επειδή ακούω πάρα πολύ το Μετρόπολης, μου αρέσεται σαν ραδιόφωνο. Και ας ακούω πρωί, απόγευμα, όλες τις στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, μου αρέσεται πάρα πολύ. Είδα το πώς οι ίδιοι εσείς παρουσιάζετε τα γεγονότα, το ενδιαφέρον που δείχνετε για τον ΠΑΟΚ, για το ρεπορτάζ. Είναι η παρουσίαση γενικώς. Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν. Μα έτσι είναι, έφτασε μέχρι τον Απρίλιο, οπότε ήταν να μάτσει με την Πριζ. Δεν πρόλαβε να απογοητευτεί που αποκλείστηκε, γιατί μετά ήταν τα play-off και γύρισε όλο το κλίμα υπέρ του με συνεχόμενες νίκες. Κωστήμου, να σου πω κάτι, είναι όπως τον μπάσκετ, ρε παιδί μου. Εγώ μένα μου αρέσει και βλέπω πάρα πολύ NBA. Μ' αρέσει και βλέπω πάρα πολύ EuroLiga. Μ' άρεσε κάποτε το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά τώρα επειδή γίνεται κάθε εβδομάδα EuroLiga. Δεν βλέπω ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μου κινεί το ενδιαφέρον. Και τώρα που γίνανε και βλέπω τις ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Και τώρα που γίνανε τα League Stage, Champions League, Europa League, έτσι, ακριβώς, Conference. Θα παίζουν συνέχεια. Εντάξει, είσαι αλήθεια, άστο. Θα χάσουν πολύ τα εγχώρια πρωταθλήματα. Εγώ νομίζω κάποια στιγμή τις ομάδες κορυφής θα τις βάζουν από ένα σημείο και μετά στο πρωτάθλημα. Για να μειωθούν τα παιχνίδια. Δεν μπορούν να το κάνουν για οικονομικούς λόγους. Γιατί τώρα είμαι συνταξιούχος, εν πάση περιπτώσει, έχω αρκετό χρόνο και επιλογές να βλέπω. Βεβαίως ακολουθώ την ΑΕΚ στα ταξίδια που βγαίνει και όταν παίζει κτλ. Αλλά αν είμαι στο σπίτι και το ομολογώ δηλαδή, να δω, ξέρω εγώ, Μπαρτσελώνα, οποιαδήποτε ομάδα και να δω και την ΑΕΚ, θα δω την Μπαρτσελώνα. Ναι. Και την ΑΕΚ θα τη δω το βράδυ. Ξέρεις, θα καθίσω σε βίντεο να δω την ΑΕΚ επειδή ή τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τώρα πλέον ο τηλεθεατής, αν θέλεις, ο φύλαθλος, έχει τη δυνατότητα της επιλογής.
Και η σύγκριση τώρα του ποδοσφαίρου που παίζεται στην Ευρώπη με το ποδόσφαιρο που παίζεται στην Ελλάδα είναι η νύχτα με την ημέρα. Ναι. Αν δεν είσαι δηλαδή φανατικός, το ποδόσφαιρο το ελληνικό είναι πολύ πίσω, αδερφέ. Ναι. Δηλαδή βλέπεις τώρα, ας πω και κάτι, βλέπω την Ισπανία και βλέπω, ξέρω εγώ, τη Β' Ισπανίας. Την, ξέρω εγώ, ομάδες όπως είναι Καστελιόν και τέτοιες. Και το χαίρομαι, πώς να σου πω, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλος ο ρυθμός. Καμία σχέση με τον αγώνα. Είναι άλλη ρυθμή, η ένταση που βγάζουν στο παιχνίδι. Και σκέψου τώρα να είναι ένα μάτσο. Μια μιζέρια. Έτσι. Μια μιζέρια, ένα πράγμα δηλαδή, και λες σαν να τους κάποιος τους φρενάρει και δεν μπορούν να απελευθερωθούν. Ναι. Και δεν νομίζω ότι είναι και το θέμα. Όλοι προπονούνται το ίδιο, συντίζονται το ίδιο. Γιατί δεν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια, είμαστε και λίγο άτυχοι με αυτό. Και κάτι, είναι και το περιβάλλον, ρε παιδί. Ναι. Τώρα βλέπεις, να σου πω, τώρα είπαμε για το Μαρσιάλ. Θα έρθει ο Μαρσιάλ. Δεν θα πάθει σοκ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα θα πάει στην Νέα Φιλαδέλφια εκεί πεδάρα. Θα πάει στην Τούμπα, εντάξει, θα πάει στο Καρεσκάκι. Φαντάζομαι μετά... στη Λιβαδιά. Ευτυχώς η Άκη έπαιξε με τη Λιβαδιά. Όχι, να σου πω κάτι, θα πάει στη Λαμία. Λαμία. Δηλαδή, φανταστείτε την ψυχολογία αυτού του ανθρώπου που θα βγει, χωρίς να θέλω και πάλι, είπα, δεν θέλω να μειώσω καμία ομάδα. Στις Σέρες. Είναι πραγματικότητα. Στις Σέρες. Είναι πραγματικότητα. Θα πάει και θα πει. Ήρθα τώρα με τι κίνδυνο να παίξω. Θα σκεφτεί και κάνα ντέρμπι στο Old Trafford εκεί, United City. Ναι. Και θα πάθει. Πρόσεξε. Από ένα φίλο μου το έμαθα, ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, έφυγε ο Ράσταβατς, εν πάση περιπτώσει, και μίλησε με τον Κιν. Ναι. Έτσι, ο άνθρωπος ήρθε εδώ. Και πήγε, ότι ξέρεις είναι πανέμορφη πόλη, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, και ήρθε να δει. Και μέσα σε δύο ώρες έφυγε. Καλά, συγγνώμη ρε Μίλτο. Πού είναι το προπονητικό, πήγε στο γήπεδο το Τζέ και λέει αυτό είναι το προπονητικό, λέει. Όχι, λέει αυτό είναι το γήπεδο που παίζουμε. Ναι. Λέει το προπονητικό που είναι αυτό, λέει. Ρε παιδιά, λέει πλάκα μου, κάνετε και σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας. Μητριάδη, άντε τώρα βρέθηκε άνθρωπος να του πει ότι είναι η ωραία πόλη Τρίπολη. Με όλο το συμπάθειο τώρα, έτσι, συμπαθώ τους άνθρωπους. Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα ο μάνατζερ που θέλει και τα λοιπά. Και για να το ψήσει, τι θέλει. Για να το ψήσει, αυτό είναι χειρότερο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Και όταν να σου πω είσαι Μαρσιάλ, εντάξει, εγώ στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι το μπιζάρισμα, θα είναι ο κόσμος, είναι ακόμα. Εντάξει, είναι νέο γήπεδο, είναι. Σαν ντέρμπι θα έχει, θα φτιάχνεται, αλλά. Θα πάει κάτω στο Κεντικουλέ, ξέρω εγώ, στον Όφη. Είναι τόσο τα γήπεδα εξάλλου. Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν θα έχει το κίνδυνο, γι' αυτό σου λέω είναι υψηλού ρίσκου. Μπορεί να το είπε ο Αλέξο Κούγιες, αλλά είναι υψηλού ρίσκου πρώτον γιατί δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό. Έτσι, εντάξει. Δεν θα μιλήσουμε τώρα τι έκανε το 18, το 15, το 17, ναι. το 19. Μιλτιάδη, ΑΕΚ έχει όμως την πολυτέλεια να τον περιμένει, επειδή είναι πολύ πλήρες μπροστά. Ναι. Και είναι και ένα μάτι σε εβδομάδα. Είναι, καταρχήν είναι γεμάτια. Ναι, ναι. Είναι γεμάτια. Και είπα από τη μέση και μπροστά. Κοίταξε τώρα, έχουν μπει στο περιθώριο παίκτες που πέρυσι πρωταγωνίστησαν. Η πρόπερση, γιατί τώρα το πέρυσι ανήκει στον ΠΑΟ. Το πρόπερση που πήρε το πρωτάθλημα, όπως είναι ο Γκατσίνοβιτς, όπως είναι ο Τσούμπερ, δεν ξέρεις αν υπάρχουν στην ΑΕΚ. Εγώ έχω την αίσθηση δηλαδή τώρα τις πρώτες αγωνιστικές ότι αυτοί είχαν φύγει. Ναι. Και δεν μπορείς... τους είδα αναπληρωματικούς, ξέρω εγώ, τον Τσούμπερ, τον Γκατσίνοβιτς. Παιδιά τα οποία είναι διεθνής. Εν ενεργεία, διεθνής. Σωστό, σωστό. Και ούτε στο Λιβάη Γκαρσία μπορείς να στηριχτείς με τους τραυματισμούς που. Όχι, εντάξει. Ο Λιβάη θέλει μια νοσοκόμα, θέλει ασθενοφόρα κτλ. Καλύτερα τον πουλήσει το Γενάρη. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι. Η απόκτηση του Μαρσιάλ γι' αυτό έγινε, ήταν γι' αυτό. Είναι ιστορία τώρα να τον πουλήσει. Δεν νομίζω ότι αυτά τα ποσά που ακούγονται ή το ενδιαφέρον που δείχνουν, ξέρεις, για το Λιβάη Γκαρσία το λέω ρε παιδί μου, γιατί έχω μετά από τόσα χρόνια επιλέξει. Μόνο αν υπάρχει ξέπημα χρήματος. Δηλαδή, αν τόσα, για τόσα χρήματα λες, χρήμα που λοιπά, ακούγονται, ναι. Ναι, μπορεί να δώσει τώρα. Είναι δυνατόν να βρεθεί η ομάδα, να δει το ιστορικό του παίκτη καταρχήν. Όταν πάει να κοιτάξει κάποιος, δεν κοιτάει τα προσόντα. Σαν το Λιβάη Γκαρσία μπορεί να βρει 10. Ναι, θα δει τον ιατρικό φάκελο, θα δει πόσο συχνά παίζει. Όταν δει και ότι κάθε εβδομάδα τραυματίζεται. Ναι. Να τι κάτσε, ρε παιδιά. Ναι. Εγώ θυμάμαι τώρα με το Βασίλη ήταν να πάει κάποτε στη Ρεάλ. Και επειδή όταν ήταν στη Σεβίλη, ήταν ο μάγος του ισπανικού ποδοσφαίρου κτλ. Και δεν είχε παρακολουθήσει την ιστορία. Δεν πήγε γιατί είχε ένα ιατρικό θεματάκι. Απλό δηλαδή. Κάτι που μπορεί να έβγαινε στην πορεία και να μην του επέτρεπε να κάνει τους 65 με 70 αγώνες που προβλέπονται να κάνει η Ρεάλ. Φαντάσου κάποιον που έχει παντρευτεί τη θλάση τι έχει γίνει. Μιλτιάδη, ξέρεις τι έχεις πάθει εσύ, να σου πω τι έχεις πάθει εσύ. Έχεις δει την καλύτερη ΑΕΚ των πολλών τελευταίων ετών επί Μπάγκεβιτς, σερί. Ναι, ακριβώς. Και έχεις πολύ ψηλά τον πήχη. Και παθαίνεις τώρα αυτό το πράγμα. Όχι να σου πω για κάτι, ναι. Ρε παιδί μου, έχω δει και τον ΠΑΟ. Ναι, όχι, λέω για την ΑΕΚ τώρα. Ως ρεπόρτερ ΑΕΚ τώρα. Είναι πιο μικρή, δεν μπορώ να πω τον ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ είχε μια ομαδάρα τότε με Κούδα και τον Παρίδη και τα υπόλοιπα παιδιά. Που εγώ καλά, ήμουν από τσιρικάς. Ναι, ναι. Που σε μάγεται.
Έτσι, δεν, όχι, εγώ λέω εντάξει, τα τελευταία χρόνια, το 90 που είχε ως προπονητής ο Μπαγιώτης. Ναι. Λέω για τις ομάδες, όχι. Το Παναθηναϊκός, όλοι πρέπει να βάζουν ψηλά τον πήχη, ρε παιδιά. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός ήταν περίοδο που έπεσε καταπληκτική μπάλα. Ωραία. Και μην σας θυμίσω εκείνη την εποχή. Εντάξει, είναι αυτές εκεί πρέπει να βάζεις. Δηλαδή όταν η ΑΕΚ τώρα θα έχει την ομάδα του Μπάγκεβιτς απέναντι και θα λέει με αυτή θα συγκριθώ. Τι θα συγκριθεί με την ομάδα που πήγε στη Γάμα Εθνική. Έτσι είναι. Μιλτιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να καλά. Αλλάξατε και το πρόγραμμα, να πάτε όσο γίνεται καλύτερα. Σας ακούει πολλοί κόσμος, γιατί εντάξει, ξέρεις, εγώ μπορεί να ακούω και πολλές φορές δεν έχεις την αίσθηση τώρα, λες ακούν κι άλλοι. Αλλά συζητήσεις που έχω με φίλους και τα λοιπά και τα πάντα, ακούνε πολύ Μετρόπολης και ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο. Δυνατό τον FM. Μας έχει κάνει διεθνής. Να είσαι δυνατά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είναι ο αδερφός μου εκεί, ο Μπούζος. Ναι, το πρωί. Όχι πρωί, μη σημαίνει πλέον. Και η αδυναμία με μεγάλο Γρηγόρης, ο κόκκινος. Έτσι. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Λοιπόν, για στολές εργασίας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους και την ασφάλεια που παρέχουν ένα όνομα, είναι ένα όνομα όλα και όλα, δεν θα κοιτάξει πουθενά αλλού. Μιλάμε για την ηγέτιδα εταιρεία σε είδη ένδυση, πώδησης και αξεσουάρ προστασίας και είναι η εταιρεία STOP, Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, ακριβώς δίπλα στη ΔΟΗ. Μπείτε στο stop.gr και θα πάρετε μια γεύση για να δείτε τις. Μιλάμε για 7.000 κωδικούς προϊόντων με διευρυμένο ωράριο, μεγάλο πάρκινγκ. Πηγαίνετε στην εταιρεία STOP για να νιώσετε ασφαλείς, αλλά και μην ξεχνάτε ότι έχει την καλύτερη λογοτύπηση. Εντάξει, και αν θέλετε δηλαδή έτσι, ρούχα τα οποία είναι καλοραμένα, τα οποία είναι κομψά, εταιρεία STOP. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα αφού πρώτα πούμε και ακούσουμε για Δημήτρη Καλατζή με τίτλους αθλητικών ειδήσεων. Αφού πούμε πρώτα ότι ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός εδώ και λίγη ώρα τον Χουάν Φεράντο ως προπονητή του. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Αγαπημένε Μίλτο, τον αδικείς τον Νίκο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ερώτηση για να κανονίσει το χειμερινό πρόγραμμα στο μαγαζί. Με το νέο, λέει, πρόγραμμα του σταθμού με τίτλο Τα Καπρίτσια του Κουγιανού. Είστε πέντευτα, θα παραμείνει αυτό όλη τη σεζόν. Δεν είναι, τον αδικείς τον Νίκο. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη. Είχε στείλει πολύ ώρα μήνυμα και είχε στείλει και χθες και δεν το διαβάσαμε και έχει δίκιο. Τι εννοώ, λέει, ως χαντάκωμα Κωνσταντέγια, ως δεκάρι με υψηλή τεχνική και ταχύτητα πάσας, ο Κωνσταντέγιας με ποιον από τους επιθετικούς του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια μπορούσε να συνεργαστεί, με Ολιβέιρα, με Σαμάτα ή με Τσάλοφ? Με Μπράτον συνεργάζεται. Με κανέναν και όχι λόγω της δικής του ευθύνης, αλλά λόγω της ανυπαξίας των επιθετικών. Αντιθέτως, έφυγαν και εκπαραθυρώθηκαν οι Κούτσιας Τζίμας, παιδιά που ο Κωνσταντέγιας είχε συνεργαστεί άψογα. Και με την ομίχλη στην επίθεση του ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τον ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέγια. Λέει επίσης ότι οι άκια εξίδες Μίστερ Μιλτιάδης και τον Παναγιωτόπουλο ζείτε κάτω από τα βάνη του Μπάγκεβιτς και ο ΠΑΟΚ κάτω από τα βάνη του Λουτσέσκου δεν πρόκειται να το τρυπήσουν ποτέ. Και ο Κωνσταντίνος, είμαστε, λέει, πολλοί που κόψαμε το γήπεδο λόγω ιδεολογίας. Μπορεί να μην γουστάρω να έχω touch screen κινητό όπως είχα κόψει καφετέριες, γιατί δεν μπορούσα να δεχθώ ότι θα πρέπει να μου κάνουν ταυτοποίηση. Ναι, το θεωρώ προσβλητικό. Έχετε τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι το βλέπουν ιδεολογικά, πώς σας πω. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Μίλτος μας έστειλε και ένα πίνακα τιμών όπου η Αλβανία έχει ακριβότερη τιμή βενζίνης από την Ελλάδα. Δεν νομίζω. Είναι ο μέσος όρος με τα νησιά και τα λοιπά. Ναι. Η Αλβανία λέει πιο ακριβή από την Ελλάδα. Τι να σου πω. Πριν πάμε στην επόμενη κουβέντα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο, γιατί άκουσα και τον κύριο Νταβέλη, τον πρόεδρο της Λάρισας, για το πώς εξήγησε την αποπομπή Δερμιτζάκη, ότι αυτό είναι το αφεντικό, επαγγελματική συνεργασία, είχε βάλει κάποιους στόχους, δεν επιτεύχθησαν κλπ. Και πήρε την απόφαση και έφερε τον Αλέκο Βοσνιάδη, σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς, που είναι εξπερ στις ανόδους. Η δική μου πληροφορία λέει ότι ο πρόεδρος της ΑΕΛ αυτό που μετέφερε ως παράπονο και ως βασικό λόγο για να λύσει τη συνεργασία είναι ότι η εικόνα της Λάρισας δεν ήταν τόσο καλή για να πουλάει διαρκείας η ομάδα. Τώρα, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει 60-70% το ρόστερ της και αρχίζει τη σεζόν, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ένας προπονητής μπορεί να το απαντήσει καλύτερα ή ένας που παρακολουθεί το τι λένε οι προπονητές. Καμία ομάδα δεν είναι απολύτως έτοιμη ή, να το πω αλλιώς, η Λάρισα ήταν όσο έτοιμη μπορούσε να είναι αυτή την περίοδο. Ναι. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι και βάζω για ένα ερώτημα, ας το κρατήσουν οι φίλοι, ειδικά από Λάρισα να ακούει κανείς. Εάν πάρει την άνοδο τώρα με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο, με ομάδα η οποία έκανε όλη την προετοιμασία με τον Δερμιτζάκη,
ποιο το πιστώνεται περισσότερο. Και οι δύο. Ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, ο Παύλος ο Δερμιτζάκης ή ο πρόεδρος που έκανε την αλλαγή. Αυτό είναι ερώτημα τώρα όμως το λέμε. Όχι μετά στο τέλος που θα ξεχαστεί ότι υπήρχε προπονητής Δερμιτζάκης. Έτσι το λέμε τώρα. Γιατί η ομάδα δουλεύτηκε από τον Δερμιτζάκη. Την προετοιμασία την έκανε ο Δερμιτζάκης. Ναι. Και τώρα αφού την έκανε την προετοιμασία, του λέει φύγεσαι και την αναλαμβάνει άλλος. Δηλαδή τον εμπιστεύεσαι, σου κάνει την προετοιμασία, μαγείρεψες, αλλά στο τέλος πάει να βγει το φαγητό από το φούρνο, δεν το τρώσεις, δεν το δοκιμάζεις, λες να βάλω άλλο σεφ να το μοιράσει. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή στα social media είχα διαβάσει και αφορούσε όλες τις ομάδες που ψάχανε φορ και λέγανε, καλά αυτοί τι δεν βλέπουν και δεν πάνε να πάρουν τον Μπεν Γεντέρ ο οποίος είναι ελεύθερος, ο Γάλλος της Μονακό, τεράστιος κτλ. Είναι ελεύθερος, σπάνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε το δικαστήριο του Μπεν Γεντέρ, ο οποίος κατηγορείται όχι μόνο για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά ακόμα και για απόπειρα βιασμού. Και μέσα στην κατάθεση της κοπέλας του, αναφέρεται και παραδέχθηκε ο ίδιος τον εθισμό του στο αλκοόλ. Και το λέω για ποιο λόγο αυτό το πράγμα, εντάξει. Πολλές φορές ο κόσμος λέει διάφορα πράγματα, αλλά δεν ξέρει τι κρύβει κάθε ιστορία ενός παίκτη. Δηλαδή, στα 34 μεν, για να είναι ελεύθερος ο Μπεν Γεντέρ, κάτι έχει ρε παιδιά, κάτι συμβαίνει. Βασίλης Μάστορας, Βασίλη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Όσο αφορά τη Λάρισα, Κώστα, έχω και εγώ την ίδια πληροφόρηση. Το σίγουρο είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ Προέδρου και Δερμιτζάκη τις τελευταίες 20 μέρες δεν ήταν στο καλύτερο σημείο. Υπήρχαν στάσεις από τη διοίκηση, δικαίως ή αδίκως, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Και κυρίως άρχισε να ενισχύεται αυτή η αντιπαράθεση μετά το φιλικό παιχνίδι με την ΠΑΟΚ Β. Ναι, που έφαγε 4 γκολ η Λάρισα εκεί. Ακριβώς. Από εκεί, γιατί όντως ο κ. Νταβέλης είχε βάλει ως στόχο να έχει ένα σημαντικό ποσοστό εσόδων για το φετινό μπάτζετ από την πώληση των διαρκείας. Εκείνο το αποτέλεσμα, αλλά και η εικόνα της Λάρισας στα επόμενα φιλικά παιχνίδια, κατά τον κύριο Νταβέλη αποθάρρυνε τον κόσμο ώστε να προχωρήσει στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Σαφώς πηγαίνει και βρίσκει μια έτοιμη ομάδα ο Βοσνιάδης. Βεβαίως για άλλους είναι καλό, για άλλους είναι κακό. Αυτό θα το εκτιμήσει ο νέος προπονητής, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κάθε προπονητής όταν σχεδιάζει μια ομάδα έχει τα δικά του σχέδια στο μυαλό του και τα υλοποιεί μέχρι εκεί που του επιτρέπει η διοίκηση. Και μια που μιλάμε για Super League 2, σήμερα πριν από λίγες ώρες έφτασε στην Αθήνα ο κύριος Μονεβασιώτης, προερχόμενος από την Αμερική, όπου είχε ένα πολυήμερο ταξίδι περίπου 40 ημερών. Οπότε αντιλαμβάνονται όλοι ότι η επιστροφή του χορηγού επισήμως ιδιοκτήτη στην ουσία της ομάδας του Ηρακλή θα σημάνει και κάποιες συζητήσεις, κάποιες δημόσεις, κάποιες συνεδριάσεις όσο αφορά την επόμενη μέρα. Και κάτι άλλο αφορά τον κύριο Μονοβασιώτη, ήταν ο εμπνευστής και ο συντάκτης της ανακοίνωσης που έβγαλε πριν από λίγες μέρες, η ανακοίνωση η οποία προκάλεσε αλγινή εντύπωση, γιατί ήταν μια ομοίη επίθεση απέναντι στον κόσμο του Ηρακλή, γιατί είναι καλός ή κακός δυσαρεστημένος για τον αριθμό διαρκείας που είχαν πουληθεί στις πρώτες 8 ημέρες. Κατά άποψή μου, κακός ο αριθμός ήταν πάρα πολύ καλός σε σχέση με το χρονικό διάστημα που είχε βγει η ανακοίνωση της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας. 8 μέρες για μια ομάδα η οποία κάνει το restart. Θεωρώ ότι ο αριθμός των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί μέχρι τότε των διαρκείας ήταν εξαιρετικός και μάλιστα σε αυτές τις τιμές τις οποίες έχετε αναφερθεί τις προηγούμενες ημέρες. Και να κλείσω με αυτό που συζητάτε όσον αφορά την αλλαγή του διαιτή του αγώνα του Άρη με τον Ολυμπιακό. Ό,τι και να γίνει πλέον, έχει γίνει μια μουτζούρα σε αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα σφυρίγματα θα περνούν από το μικροσκόπιο των φίλων του Άρη και όλων των υπολείπων που ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα αυτής της αγωνιστικής. Ο Λανοά έκανε ένα μεγάλο λάθος και το έκανε για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα γίνει το Σαββατοκυριακό. Ας ελπίσουμε ο Παϊρέτο, ο οποίος έχει ένα πρόσφατο κακό παρελθόν στο Μόντσα Ίντερ, να τα πάει καλά ώστε να μην ανοίξει ένας κύκλος
αφισβήτησης, γιατί δεν αντέχει άλλο το ελληνικό ποδόσφαιρο σε κάθε αγωνιστική να υπάρχει γκρίνια και αμφισβήτηση για τους διαιτητές που διευθύνουν τους αγώνες. Ωραία, Βασίλη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη το Μάστορα, και εγώ θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα που προέκυψε σήμερα και μου κάνει εντύπωση, γιατί το έχουμε χάσει γενικώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τζούντο τιμώρησε τον Σέρβο αθλητή Νεμάνια Μάιντοβ, ο οποίος έπαιξε με τον Θόδωρο Τσελίδη στον αγώνα στη φάση των 16 του τουρνουά του Τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, επειδή πριν τον αγώνα έκανε το σταυρό του. Τον τιμώρησε, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, με 5 μήνες τιμωρία. Έτσι. Αυτό λέει παραβαίνει τους κανονισμούς που έχει θέσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τζούντο. Το έχουμε χάσει τελείως. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις και τι θέλουν να πετύχουν. Δηλαδή, τι ενοχλεί κάποιον εάν κάνει προσευχή στον Θεό που πιστεύει πριν από έναν αγώνα ή αν κάνει το σταυρό του. Επίσης, μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Αγωνίζονται, ας πούμε, οι μουσουλμάνες με χιτζάμπ, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό δεν είναι ένδειξη κάποιας αφοσίωσης σε συγκεκριμένη θρησκεία? Αυτό πώς επιτρέπεται και ο σταυρός απαγορεύεται? Τα έχουμε μπερδέψει. Τα έχουμε μπερδέψει. Μάλλον τα έχουν μπερδέψει. Το έχουμε χάσει το πράγμα και πρέπει να το δουν οι ομοσπονδίες, γιατί έχουμε γίνει, μην πω τι έχουμε γίνει. Λοιπόν, το κλείνω. Δεν υπάρχει σεβασμός. Ναι, το κλείνω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, αρχίζει και ενοχλεί με τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Πάμε σε Νίκο Κουλιανό να πάρουμε στοιχηματικές προβλέψεις και να του πω ότι συμπάσχω μαζί του, γιατί χθες έδωσε Γιόκερες και Γότκινς, το βάζει ο Γιόκερες, το βάζει και ο Γότκινς και το ακυρώνουν, Νίκο. Τι γίνεται? Είναι καλησπέρα. Κλοπή, πώς έλεγε ο συγχωρεμένος, ο σπαρκετικός. Ο Σύριγος. Ω, είναι κλοπή. Εσένα σκέφτηκα. Σε ποιο μας το είπε αυτό? Σε ποιο ήταν, στο Ελλάδα-Ρωσία ήταν, με τη Σοβιετική Ένωση? Στον Μπαρτσελόνα Άρης. Μπαρτσελόνα Άρης. Όταν κέρδισε ο Άρης στην Βαρκελόνη μέσα. Είναι κλοπή. Α, μπράβο, είναι κλοπή. Μπράβο, 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 ναι. Άσε ρε, με βάλατε και είδα το Μίλαν Λίβερπουλ και στεναχωρέθηκα. Τι ομάδα, η Καλαμαριά με τον Βαζάκα, τον Πουλίδη. Έλα ρε φίλε τώρα. Μπάλα είναι αυτό παίζει. Ρε φίλε, μπάλα είναι αυτό παίζει η Μίλαν τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Ντράπηκα ω Μιλανέζο. Έστειλα μήνυμα στον Πιάκο κατευθείαν, του λέω αυτή είναι η ομάδα που διαφημίζει. Το έβαλε στο πανηγύρι. Δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα. Το έβαλε τον γκολ, το πανηγύρισε ο Γότκινς και στα κύρεσε. Και εγώ το πανηγύρισα και δεν είδα και πουθενά χέρι, έτσι. Είδα στήφος. Δεν είδα χέρι. Τώρα τι είδε ο άλλος δεν ξέρω. Και βάλανε και όλοι και δεν έβαλε και ένα δεύτερο αυτός. Όλοι βάζανε εκεί στην Ελλάδα στον Βίλα. Φοβερό. Λοιπόν, σήμερα πάλι θα πάω εναλλακτικά, έτσι, με κάτι το οποίο αξίζει έτσι να δώσουμε βάση. Βραδιά Τσουλού. Ήδη μπορεί να μπείτε betshow.com όλοι οι φίλοι εκεί και με Γρηγόρη Κόκκινο να μπαίνει στη μηχανή, είπαμε, σιγά σιγά συμπληρώθηκε η δεκάδα εκεί στο site. Mm-hmm. Δύο πέναντι σήμερα θα σφυρίξω, θα κρατήσω, διότι οι διαιτητές βοηθάνε πάρα πάρα πολύ. Το ένα είναι στο Paris Saint-Germain Ζιρόνα ή Χιρόνα, όπως θέλει ο καθένας. Έχουμε ένα τυπολάγνο γερμανό διαιτητή, είναι εκεί ο Σίμπερτ. Νομίζω με το παιχνίδι που κάνει η Paris Saint-Germain πατάει πολύ εύκολα περιοχή, θα έχουμε εκεί ανατροπούλες. Κρατάω το πέναλτι στο Παρίσι. Ναι. Και στο δεύτερο παιχνίδι που θα κρατήσω επίσης πέναλτι είναι η αναμέτρηση της Celtic με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, και εδώ γιατί υπάρχει ο φίλος μας ο Μακέλη, έτσι, και αυτός είναι διαιτητής που πηγαίνει συχνά πυκνά στην Βούλα. Είναι φαβορή η Celtic, λογικά θα τη βάλει στα καρέ τη Σλόβαν. Είναι δύο παιχνίδια που έχουμε φαβορή με outsider, με πολλές φάσεις στη μία περιοχή, με διαιτητές που δεν διστάζουν να δίνουν πέναντι. Τα υπόλοιπα, betshow.com, Βασίλη και Κωνσταντίνε και Τάνια. Πες και κάτι για Τζόλι τώρα, είπαμε να πούμε για Τζόλι κάτι. Ναι, σωστά. Είχες πει, το είχα αποσχεθεί από χθες, ναι, και το έχω και στην άλλη. Anytime score Τζόλι 3.40. Μια χαρά. Προσωπικά εγώ, Κωνσταντίνε, το Τζόλι τον ποτάρω σχεδόν κάθε αγωνιστική. Ναι, ναι, είναι. Μακροχρόνια θα βγω κερδισμένο. Ο Τζόλι θα βάλει. Θα βάλει, γιατί τον παίζει και πολύ ο Βανάκεν εκεί. Είναι η συνεργασία. Μπράβο, είναι καυτή. Και είναι και καλή απόδοση σήμερα στο 3.40. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή μια απόδοση. Ναι. Λοιπόν, και Χριστά Ρατζόλη και το κάνουμε τρίξη. Ανσελότη, δεν βάζει τον γκολ ο Πιτσιρικάς που δεν δίνει πάσα στο τρίτο γκολ της Ρεάλ. Και το πιάνει ο τερματοφύλακας που έκανε γκέλα. Τον Πιτσιρικά αυτό, να, τον Βραζιλιάνο που τον πήρε και φέτος, τον δέρνει στον πάγκο ή όχι? Ο Ανσελότη. Τον δέρνει ότι... για άλλο λόγο τον Πιτσιρικά. Δεν γίνει να παντρεύει στα 17 ευρώ. Που... Ξέρει ότι πληρώνει μπόνους στην Παλμέρα επειδή έβαλε γκολ. Κάθε γκολ που βάζει ο Έντρικ πληρώνει μπόνους. Κάθε ρε φίλε, έχουμε ισορροπίες στην ομάδα. Έχουμε ισορροπίες.
17 χρονών, εγώ μένω στο κομμάτι, δεν γίνει να παντρευτεί, ρε φίλε. Εσύ στα 17 χρονών. Ωραίο φυλάκι. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα, ρε. Ναι. Σε παρακαλώ. Εντάξει, τέλος πάντων. Καλά. Ναι, μαζί σας είμαι. Λοιπόν, κύριε, αύριο πάλι. Καλά. Όχι, δεν είναι Europa League, πάλι Champions League. Έχουμε την τρίτη φουρνιά. Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια, για χαρά. Γεια σας. Το ρεκόρ το έχει ακόμα Μέση, τα 5 γκολ σε έναν αγώνα. Εντάξει, παρά τα 4 που έβαλε χθες ο Χάρι Κέιν, τα 3 βέβαια με πέναλτι. Ρεκόρ τα 9 γκολ στην ιστορία του Champions League. Τα 9 γκολ σε ένα παιχνίδι. 8 είχε βάλει η Dortmund, 8 είχε βάλει και. Κοίταξε, το λένε όλοι αυτό. Το λένε όλοι ότι με το νέο σύστημα βαθμολόγηση. Ναι, δεν σε ακούω άλλη φορά. Στο κυριστήρι θα είμαι. Γιατί? Κάθισε εδώ τη Μίλαν. Γιατί σου είπα να δει Μίλαν. Χθε έλεγε Μίλαν Λίβερπουλ και μην χάσει το μάτς. Και μην χάσει το μάτς και το Λίβερπουλ είναι πραγματικό. Ο Κωστής έλεγε από χθε. Στεναχωρέθηκα. Ο Κωστής έλεγε από χθε ότι θα δει το σημερινό μάτς με τον Τζόρι. Αλλά δεν με ενοχλούν. Εγώ δεν ξέρω αν ήθελε να δει Μίλαν ο Κωστής. Χθε είπε ότι για το Μίλαν Λίβερπουλ η ματσάρα και η ματσάρα. Ελπίζω να είδε τον Γιώκερες και για να καταλάβει. Εσύ, σαν ρεπόρτερ, άρα πρέπει να δεις το Γιώκερες για να καταλάβεις γιατί δεν μπορεί να παίξει εθνική πλέον ο Κουάισο. Μιλάμε για υπερπεκταρά. Δεν μιλάμε για απλό παίκτη. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Ναι. Είναι απίστευτο. Μου το έγραψε για το συγκεκριμένο, ναι. Είναι φοβερό. Λοιπόν, το φοβερό είναι για το Champions για να το κλείσουμε ναι. Ότι με το νέο φορμάτι, γιατί είναι η βαθμολογία μία συνολική, mm-hmm. κυνηγάνε και τα γκολ οι ομάδες. Ναι, βέβαια. Και όπως λέει ο φίλος μας ο Γιάννης Σερέτης, τα γκολ, τα πολλά, τα κυνηγάει η Bayern παραδοσιακά. Δηλαδή, άμα ξεφτυλίσει η Bayern, θα το κάνει επιδεικτικά και οι αγγλικές ομάδες. Οπότε να το έχουμε κατά νου μας. Κλείνουμε. Εδώ οι άλλοι φάγανε 9, ρε Θανάση. Εντάξει. Τι να 9 φάγανε. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό λίγο, τελειώνει και ο αγώνας τώρα. Ο Ηρακλής χάνει από τον Έσπερο Λαμίας 76-79. Τελευταίο λεπτό του αγώνα είναι για το κύπελο Ελλάδος και μάλιστα χάνει και επίθεση τώρα. Έχει μπάλα ο Έσπερος Λαμίας. Κερδίζει και με 3 πόντους. Λογικά ο Ηρακλής σταματήσει πλέον. Θα σταματήσει τον χρόνο με φάουλ. Λοιπόν, Χρήστα το Βρέτογλου με δελτίο ειδήσεων. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά από τις 5. Γεια χαρά.